Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τρίτη 3 του Μάρτη. Την επομένη της Καθαράς Δευτέρας. Σε ποιο? Στον πατέρα μου. Να πεις χρόνια πολλά στον μπαμπά σου. Άμα μας βλέπει, δεν ξέρω. Έχει ξυπνήσει. Άμα μας βλέπει, δεν ξέρω. Τι λες, παιδί μου, δεν μας βλέπει ο μπαμπά σου. Όλοι οι άλλοι. Δεν μας βλέπει ο μπαμπά σου. Α, μπαμπά τώρα. Πού πάει. Μπορεί να έχει πάει να πιει κανένα καφεδάκι πρωινό, ξέρω εγώ. Εντάξει, εντάξει. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά και να ευχηθούμε σήμερα τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα. Γιατί η Ελλάδα βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Να ευχηθούμε καλό κουράγιο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν πολύ μεγάλη μάχη στα σύνορα, στα νησιά, προκειμένου να αποτρέψουν, να αναχαιτήσουν, να σταματήσουν αυτή την πολύ συντονισμένη, διατεταγμένη και ασύμμετρη απειλή από πλευράς της Αγίας. Στους άνδρες μας του στρατού, στην ελληνική αστυνομία, στους δημοφύλακες, στους εθελοντές, στους κατοίκους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στέλνουν τρόφιμα κάτοικοι από όλη την Ελλάδα. Έχει διαμορφωθεί και ένα, έχει δημιουργηθεί και ένα hashtag Stand with Greece. Ναι, ναι, ναι. Απέναντι σε όλη αυτή την περιπέτεια που περνάει η χώρα, διότι δεν είναι μικρή περιπέτεια. Δεν είναι ώρα για να κάνουμε κομματική κερδοσκοπία, να ανταλλάσσουμε ανακοινώσεις κτλ. Υπάρχει ζήτημα σοβαρό. Και ας ευχηθούμε τα πράγματα να εξελιχθούν ομαλότερα. Η Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Εντάξει, τη σοβαρότητα της κατάστασης ούτως ή άλλως δείχνει το γεγονός ότι μεταβαίνει και ο Πρωθυπουργός στον Εύρο. Μαζί με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ηγεσία, με την πρόεδρο της Κομισιόν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δείχνει το πόσο. Φοντερ Λάιεν και το Σασόλι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κτλ. Είναι λίγο πιο δύσκολα αυτά. Μεταβαίνουν εκεί να δουν την κατάσταση, αλλά πρωτίστως να στείλουν και μήνυμα, αν θέλει, στην Τουρκία. Μήνυμα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα. Νομίζω ότι και μόνο που μεταβαίνουν εκεί. Δηλώσεις ίξης αφήξης. Νομίζω ότι και μόνο που μεταβαίνουν εκεί έχει το συμβολισμό του αυτό. Γιατί την ίδια ώρα ξεκινήσετε μια φοβερή προπαγάνδα και βρώμικη προπαγάνδα. Ναι. Για παράδειγμα, ο Ερντογάν μας κατηγορεί ότι έχουμε σκοτώσει δύο ανθρώπους και έχουμε τραυματίσει έναν ακόμη. Έτσι. Ενώ, στα σύνορά μας. Ενώ το πλάνο με, με τη βάρκα που αναποδογυρίζεται και το 7χρονο κοριτσάκι που βγήκε φρικτό θάνατο. Έτσι, δεν έχει μετρήσει πουθενά, ούτε έχουν μετρήσει τα ντοκουμέντα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουν δεύτερες σκέψεις κάποιοι. Δεν μετράνε τα ντοκουμέντα από τα λεωφορεία με τους διακινητές, τους Τούρκους. Όχι, που τους βλέπεις. Που τους φέρνουν, δηλαδή και το κάνουν αποκάλυπτα. Και με τα πόδια κρατούν και στα χέρια τους τις φουσκωμένες βάρκες κλειστές, προκειμένου να τις ανοίξουν όταν φτάσουν στο ποτάμι. Είναι χαρακτηριστικά τα ρεπορτάζ που μεταδίδουν και οι συναδελφοί μας που βρίσκονται στα σημεία. Και στην Αδριανούπολη από την τουρκική πλευρά. Και στον Εύρο, συναδελφοί μας και στα νησιά μας. Και στα νησιά. Έχουν καταγράψει όλες αυτές τις εικόνες. Γιατί έχουν μπει στο στόχαστο και το Καστελόριζο. Πιάστε καραβιές προς τα εκεί. Αλλά οι εικόνες μιλούν από μόνοι τους. Η τουρκική προπαγάνδα που λέει κάνει λόγο για 120.000 ανθρώπους οι οποίοι λέει ότι έχουν περάσει στη χώρα μας. Μάλιστα. 24.000 τουλάχιστον έχουν αποτραπεί από το να εισέλθουν στην Ελλάδα. Έχουμε πάνω από 100 συλλήψεις. Και υπάρχουν και εικόνες. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους, είναι τα αποδεικτικά στοιχεία για το τι συμβαίνει ακριβώς. Δεν τρελάθηκε η Ελλάδα ξαφνικά να στείλει το στρατό επάνω, να στείλει τους συνοριοφύλακες στην Ερδοφουρά, προκειμένου να αναχαιτήσει τι πράγμα, τον αέρα. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, για ποιο λόγο έχουμε φτάσει σε αυτό. Νομίζω οι εικόνες μιλούν, είναι χαρακτηριστικές και μιλούν από μόνες τους. Την ίδια ώρα, χθες είχαμε και τη συνομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά τι μας είπε. Αναγνώρισε το δικαίωμά σας. Ότι είναι να φέρετε το δικαίωμά σας να διαφυλάσσετε τα σύνορά σας. Να επιβάλλετε τον νόμο. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν λέει κάτι στον φίλο του. Η φιλία με τον Ραγίπ, φιλία. Όπως και η δυστοκία της Γερμανίας να τοποθετηθεί. Με σαφήνεια, με καθαρότητα, απέναντι σε μια συντεταγμένη επίθεση, είναι πρωτοφανής. Άρα λοιπόν γι' αυτό σου λέω, κρατάω μικρό καλάθι από τις δηλώσεις σήμερα. Και για τις δηλώσεις. Είναι καλό το ότι η κυβέρνηση έχει κινητοποιήσει την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύριο συνεδριάζουν εκτάκτωση οι υπουργοί που είναι αρμόδιοι για το μεταναστευτικό. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Μηταράκη κοντά μας, διότι έχει πράγματα να μας πει. Και φεύγει εκτάκτος για Βρυξέλλες. Σωστά. Την Παρασκευή. Υπουργοί των Εξωτερικών και μένει να δούμε τι άλλα ραντεβού θα οριστούν. Και να δούμε και τι αλλάζει τώρα μου στο σχέδιο για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Διότι αυτά είναι νέα δεδομένα. Αυτά είναι νέα δεδομένα. Όχι μόνο για τη χώρα μας, για ολόκληρη την Ευρώπη. Ακριβώς, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό και να το λέμε καθημερινώς. Και να το επισημαίνουμε. Τώρα, έφαγες. Έφαγα. Έφαγες πολύ. Έφαγα θαλασσινά. Θαλασσινά, τι ήταν, μπιζόλες. Έφαγα θαλασσινά. Ναι. Τήρησα το έθιμο. Ναι. Με πολύ λαγάνα, ναι. Τα θαλασσινά μας, ωραία πέταξες. Παρέα. Όχι. Δεν πέταξες. Όχι.
Καλά. Εσύ? Και όσοι πήγαν να πετάξουν δεν τα καταφέραν. Ναι, τα Μποφόρ δεν βοήθησαν. Δεν ήταν. Ήτανε... Δεν είχαμε αυτό το 6-7-8 που λέγαμε. Έτσι. Είχαμε λίγο πιο χαμηλά. Λείπει. Τέσσερα κι αν. Δεν κουνιότανε. Δεν κουνιότανε φίλο. Τώρα, για το, στο μέτωπο του κορονοϊού, παιδιά, κλείνουν σήμερα, ανακοινώθηκε χθες από τον ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Υγείας, 28 σχολεία σε όλη τη χώρα. 28 σχολεία προληπτικά όμως. Δεν είναι ότι έχουμε κάποιο κρούσμα. Απλά ναι. Κλείνουν 28 σχολεία, θα παραμείνουν κλειστά. Όχι για σήμερα μόνο. Όχι, όχι. Για 10 μέρες. Για, το χρονικό αυτό περιθώριο, όριο της επόασης, της νόσου κλπ. Λοιπόν, και είναι για προληπτικούς λόγους. Υπήρξε όμως μια σκληρή παρέμβαση του κ. Μόσχιαλου, του καθηγητή πολιτικής της υγείας από το Λονδίνο. Για τους καρναβαλιστές. Ο οποίος είπε, εν πάση περιπτώσει, ήταν ανευθυνότητα και γαϊδουριά. Πολύ σκληρή. Όσων αψήφισαν, παρέκαμψαν τις οδηγίες της ελληνικής του Υπουργείου Υγείας και των λοιμοξιολόγων, οι οποίοι δίνουν μάχη να αναχαιτήσουν τον ιό. Ναι. Διότι αυτό λέει όμως εδώ. Λέει, ρε παιδιά, έχουμε 7 κρούσματα. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο στην Ελλάδα. Να μην έχουμε εξάπλωση. Έτσι, και να μην δούμε αυτά που βλέπουμε στη γειτονική μας Ιταλία. Γιατί να την καθυστερήσουμε. Γιατί να την καθυστερήσουμε. Γιατί είναι ήδη βεβαρημένο το σύστημα με τη γρήπη. Έχουμε 17 νεκρούς, 77 νεκρούς. Όχι, 77 νεκρούς. Συνολικά 17 μέσα σε μία εβδομάδα. Άρα λοιπόν, αν επιβαρυνθεί το σύστημα και με μία ακατάσχετη διασπορά του κορονοϊού, δεν θα μπορέσετε να ανταποκριθεί. Έτσι ακριβώς είναι. Το γυνάτι μας λοιπόν εμάς στη χώρα αυτή ήταν η Σερπαντίνα. Με συγχωρείς δηλαδή. Το συζητήσαμε και χθες. Το μαράζι μας ήταν η Σερπαντίνα, ρε παιδιά. Πολύ ανώριμη. Μετά θα φταίει ο Τσιόδρας. Πες μου εσύ. Που δεν σκέφτηκαν ότι τίθεται θέμα δημόσιας υγείας. Μετά θα βγάλουμε τον Τσιόδρα ή τον Γικίλια στον αέρα και θα του λέμε, σας ξέφυγε. Ναι. Δεν μας έχει ξεφύγει. Θα σου πει, με συγχωρείτε πολύ. Εσάς σας ξέφυγε. Εσείς δεν ακούσατε. Ακριβώς. Λοιπόν. Οδηγίες και δεν τηρήθηκαν. Λοιπόν, πάμε τώρα στο αστυνομικό μας δελτίο. Πάμε να συναντήσουμε την Ελευθερία Τσιπηράκη. Βρίσκεται στο Χαλάνδρη, όπου είχαμε επίθεση σε είσοδο πολυκατοικίας. Mm-hmm. Καλημέρα, Ελευθερία. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Γύρω στις 3 παρά 20, λοιπόν, άγνωστος ή άγνωστη, και το λέω αυτό γιατί δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα πόσοι ήταν οι δράστες, έφτασαν εδώ στην οδό Θησέως, στο Χαλάνδρη, στην πολυκατοικία όπου διαμένει γνωστός δημοσιογράφος. Τοποθέτησαν στην είσοδο, να κάνει μια κίνηση ο Κωνσταντίνος Ντάπος να πλησιάσει και να δείξουμε και όλες τις ζημιές έχουν γίνει. Έφτασαν λοιπόν στο σημείο εδώ, στην είσοδο, τοποθέτησαν 4 αγκαζάκια τα οποία λίγη ώρα αργότερα εξεράγησαν. Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά και μάλιστα ήταν δυνατή η έκρηξη. Από την ισχύ της έπεσαν οι σοβάδες από το ταβάνι πάνω εδώ στην είσοδο της πολυκατοικίας. Βλέπετε ότι έχει υποστεί ζημιά, έχει γίνει η πρόσωση ζημιά της πολυκατοικίας. Ναι. Έχει γίνει μεγάλη ζημιά εκεί. Έφτασε στο σημείο εντωμεταξύ, έκαναν περιπολία άνδρες ομάδας Δίας, οι οποίοι μόλις είδαν την φωτιά και μόλις άκουσαν και όλες τις φωνές μιας γειτόνισσας που έμενε στον πρώτο όροφο και η οποία γυναίκα όταν είδε τη φωτιά άρχισε να φωνάζει, κάλεσαν την πυροσβεστική, της είπαν της γυναίκας να μπει μέσα στο σπίτι της προκειμένου να μην εισπνεύσει τους καπνούς και έχουμε άλλα προβλήματα. Έτσι λοιπόν έφτασε η πυροσβεστική, έσβησε τη φωτιά και η αστυνομία λοιπόν αυτή την ώρα διεξάγει έρευνα προκειμένου να εντοπίσει την ταυτότητα των δραστών. Μάλιστα. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται Ελευθερία, αν μάθεις κάτι περισσότερο, παρεμβαίνεις για να δούμε αν θα εντοπιστούν οι δράστες και ποιος ήταν ο στόχος. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Μαρίνο, τον Αλιφέρη. Πάμε στο Μαρίνο, πάμε σκάλαση καμιάς. Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφό μας με το συνεργείο του Open. Βρίσκονται εκεί όλες αυτές τις ημέρες και καταγράφουν τις εικόνες που περιγράψαμε νωρίτερα. Αυτές τις φοβερές εικόνες που βλέπαμε και χθες σε πραγματικό χρόνο με τη βάρκα να φτάνει με τα παιδιά. Πώς ακριβώς δηλαδή η τουρκική πλευρά εργαλειοποιεί αυτές τις ψυχούλες με αποτέλεσμα να έχουμε και την τραγωδία χθες με το 7χρονο κοριτσάκι. Με τη βάρκα που αναποδογύρισε από τους επιβαίνοντες. Αυτές είναι οι οδηγίες. Παιδιά, για να τους αναγκάσετε. Προκειμένου να τους. Να γίνει διάσωση. Να γίνει διάσωση από ελληνικής πλευράς για να μην πνιγούν οι άνθρωποι. Καλημέρα, Μαρίνο. Καλημέρα και στους δύο, τι κάνετε. Εμείς καλά είμαστε. Εσύ τι κάνεις και ποια είναι η κατάσταση εκεί. Εδώ βρισκόμαστε στη σκάλαση Καμιάς. Χθες είδαμε τα άτομα που αποβιβάστηκαν να έχει αρχίσει τώρα ξυπνούν οι περισσότεροι. Το βράδυ το πέρασαν μέσα σε αυτές τις τρεις σκηνές που στήθηκαν
καθώς δεν υπάρχει καμία δομή για να μεταφερθούν αυτή την ώρα στο νησί της Λέσβου. Διανυκτέρευσαν όλοι τους εδώ. Βλέπετε εδώ σιγά σιγά έχει ξημερώσει, τα παιδάκια έχουν βγει, βγαίνουν και οι γονείς τους. Υπάρχει αστυνομική παρουσία εδώ, μην τυχόν συμβεί κάποιο περιστατικό. Μέχρι αυτή την ώρα εδώ στην περιοχή δεν έχουμε ενημερωθεί ούτε από το λιμενικό ούτε από την αστυνομία ότι να έχει γίνει κάποια αποβίβαση. Ο καιρός βέβαια είναι καλός, βολεύει τους διακινητές. Μένει να δούμε αν θα έχουμε και σήμερα αποβιβάσεις μεταναστών και προσφύγων στη Λέσβο. Τώρα σχετικά με το περιστατικό που είπατε χθες, μιλώντας με άνδρες του λιμενικού που κάποιοι από αυτούς συμμετείχαν και σε αυτή την επιχείρηση διάσωσης, μας αναφέρουν ότι στη Λέμβο πάνω επέβαιναν 48 άτομα, οι περισσότεροι από το Κονγκό και κάποια άλλα άτομα από τη Συρία. Μόλις έφτασαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα με τη συνοδεία πάντα της τουρκικής ακτοφυλακής, τρία άτομα πήδηξαν μέσα στη θάλασσα με αποτέλεσμα να αλλάξουν οι ισορροπίες μέσα στη βάρκα η οποία δίπλωσε και στις... Παιδιά, η τουρκική ακτεωρός τους συνόδευσε μέχρι το σημείο που τους άφησε για να συνεχίσουν για Ελλάδα. Ήταν με συνοδεία τουρκικής ακτεωρού η βάρκα. Δεν είναι απλά αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Δεν είναι στη σφαίρα της εικασίας, του σεναρίου. Εδώ είναι. Καταγράφονται όλα αυτά και κάνουν το γύρο του κόσμου. Μα το ίδιο συμβαίνει και στα χερσαία σύνορά μας. Και εκεί τους συνοδεύουν και τους επιτρέπουν να μπουν σε απαγορευμένη περιοχή στα σύνορά μας. Ενώ συνάδελφοι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να μπουν εκεί, γιατί απαγορεύεται. Οι μετανάστες μπορούν και περνούν κανονικότατα με τις ευλογίες, θα λέγαμε, των Τούρκων, εκεί των συνοριοφυλάκων, προκειμένου να πέρασουν στη χώρα μας. Ό,τι συμβαίνει στα χερσαία σύνορα, συμβαίνει αντιστοίχως και στα θαλάσσια, όπως μας μεταφέρει και ο Μαρίνος Αλιφέρης. Άλλαξε λοιπόν το βάρος μέσα στην βάρκα. Αρχικά δίπλωσε και στη συνέχεια αναποδογύρισε. Πέσαν μέσα στην θάλασσα και οι υπόλοιποι 45 επιβαίνοντες. Μεταξύ αυτών ήταν και το 7χρονο αγοράκι που παρά τις προσπάθειες των λιμενικών έχασε τη ζωή του. Την τελευταία στιγμή κατάφεραν και έσωσαν οι λιμενικοί ένα κοριτσάκι 8 ετών από το Κονγκό, το οποίο και αυτό σώθηκε πραγματικά την τελευταία στιγμή. Τραγική φιγούρα η μητέρα του 7χρονου. Πήγα από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται σε πάρα πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Ήταν το μοναδικό της παιδί, είχε φύγει από τη Συρία. Έχει χάσει τον άντρα της, όπως είπε, στον πόλεμο στη Συρία. Και πήρε το παιδί από την εμπόλεμη ζώνη της Συρίας για να έρθουν στην Ελλάδα και από εκεί να φύγουν να πάνε στη Γερμανία που έχει κάποιους συγγενείς. Βέβαια όλα αυτά ανατράπηκαν όταν η Λέμβος, στην οποία επέβαιναν από τα τουρκικά παράλια, αποδογύρισε και έχασε τη ζωή του. Μαρίνο, ο 7χρονος. Τώρα, έχουν φτάσει άλλοι από χθες εκεί? Μέχρι τώρα δεν έχουμε ενημέρωση. Μάλιστα. Για ποιες ήταν οι ροές. Μέχρι αργά χθες το βράδυ που μίλησα με υψηλόβαθμο στέλεχος του λιμενικού, οι ροές ήταν αυξημένες, αλλά πολύ πιο χαμηλά από ό,τι ήταν το πρώτο 24ωρο. Το πρώτο 24ωρο, δηλαδή την Κυριακή, οι αποβιβάσεις σε Χίο, Λέσβο, Σάμο, Μεγίστη ξεπερνούσαν τα 1000 άτομα. Τώρα φαίνεται ότι χθες, μετά και την αλλαγή της πολιτικής και αντιμετώπισης από την πλευρά του λιμενικού, τις εντολές βέβαια που δέχτηκαν και πώς θα αντιμετωπίσουν από εδώ και πέρα τις μεταναστευτικές ροές, φαίνεται ότι έχουμε μία μείωση. Ωστόσο είναι σχετικά πάντα με το τελευταίο χρονικό διάστημα αυξημένες. Ήταν περισσότερο από 400 άτομα σε όλα τα νησιά. Αφήνουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ και να πάρεις και μία ανάσα. Είσαι από πολύ νωρίς στον αέρα. Θα έχουμε νέα σύνδεση αργότερα. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά και με τον Εύρο εκεί όπου τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Σε τεντωμένο σκηνή. Ναι, με μαλώνουνε. Όχι, συμφωνούν μαζί σου. Καλά, οι περισσότεροι μιλάνε φυσικά για το μεταναστευτικό, αλλά και για αυτό που έλεγες νωρίτερα για τον κορονοϊό και τις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Και την ανάρτηση του κυρίου Μόσχελ. Ότι δίκιο έχουμε που το θέτουμε και το βάζουμε σε αυτή τη βάση και εμείς και ο κύριος Μόσχελ, γιατί την ανευθυνότητα κάποιων, λέει ο κόσμος, δεν μπορούμε να την πληρώσουμε και να την χρεωθούμε όλοι. Κυρίως όταν τίθεται θέμα δημόσιας υγείας και ζωής.
Και όταν έχουμε δει το τι σημαίνει σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι ένα κρυολόγημα να πεις, έλα μωρέ, δεν θα μου κάνει τίποτα. Μα σου λένε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορεί να τα αγνοείς. Και είναι πολύ συγκεκριμένες οι οδηγίες. Και να περιμένεις μόνο από τον ΕΟΔΗ, τους λοιμοξιολόγους, τους γιατρούς, να κάνουν αυτό που δεν κάνεις εσύ για τον εαυτό σου. Δεν γίνεται έτσι. Όχι, είναι τα μέτρα αυτοπροστασίας πρωτοίστως. Λοιπόν, καλημέρα. Κλέαρχε, καλημέρα. Αρχίζει σιγά σιγά και μας τα χαλάει λοιπόν ο καιρός. Από τα δυτικά βορειοδυτικά της χώρας μας έρχονται βροχές, καταιγίδες που αύριο θα επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές. Και ενισχυμένοι βέβαια νοτιάδες στα πελάγια μας, αλλά καλές θερμοκρασίες. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ξημερώνει η χώρα μας. Παρατηρήστε λοιπόν ότι και σήμερα τώρα νωρίς το πρωί έχουμε καλές θερμοκρασιακές τιμές στο σύνολο θα λέγαμε της επικράτειας. Ξεκινάμε περίπου στους 8 με 12 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα. Νοτιότερα προσεγγίζουμε ακόμη και τους 17 βαθμούς Κελσίου. Παρατηρήστε εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης εξαιτίας του νοτιά που λειτουργεί σαν καταβάτης. Και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο είμαστε κοντά στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Αλλά και εδώ στην Αττική είμαστε στο κέντρο της Αθήνας κοντά στους 13 βαθμούς Κελσίου. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα την εξέλιξη του καιρού σε ό,τι αφορά το μετεωρολογικό δορυφόρο για να δούμε πού βρίσκεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας, το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσει να μετατοπίζεται προς την περιοχή μας. Παρατηρήστε ότι οι συννεφιές πλέον αρχίζουν και καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα της κεντρικής Μεσογείου. Στα νότια τμήματα της Ιταλίας σιγά σιγά αρχίζει και επεκτείνεται αυτό το νεφικό σύστημα προς την περιοχή μας. Παρατηρήστε λοιπόν ότι αυτό το ψυχρό μέτωπο θα είναι στην ουσία το αίτιο που θα επιδεινώσει τον καιρό από τις επόμενες ώρες και από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά με αρκετές βροχές και καταιγίδες και πρέπει να δείξουμε μια προσοχή ιδιαίτερα από τις βραδινές ώρες και αύριο σε περιοχές του Ιωνίου Πελάγου αλλά και του Ανατολικού Βορειοανατολικού Αιγαίου. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη για σήμερα Τρίτη. Ακόμα καλά κρατεί ο καιρός. Με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, κάποιες τοπικές συννεφιές έχουμε κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα. Αργότερα οι συννεφιές αυτές θα αρχίσουν να πυκνώνουν και από το μεσημέρι απόγευμα και μετά θα έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες πρώτα στα βορειοδυτικά και κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα αυτά θα επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας. Καλύτερα τα πράγματα βέβαια εδώ στο νότιο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου μέχρι και αργά το βράδυ δεν φαίνεται να επηρεάζεται από αυτό το σύστημα κακοκαιρίας. Θα έχουμε γενικά έναν ήπιο καιρό με ηλιοφάνεια αλλά και λίγες τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι τόσο μέσα στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο στρέφονται πλέον σε νοτιάδες κοντά στα 6 τοπικά και 7 μποφόρ. Και αυτό βέβαια θα είναι και το αίτιο που θα κρατήσει τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Θα προσεγγίσουμε στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα αργά το μεσημέρι τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα περιοδικά γύρω στους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά μας κοντά στους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Βλέπετε λοιπόν πλέον ότι οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές εξαιτίας βέβαια και των νοτιάδων. Πάμε να δούμε τώρα για την περιοχή της Αττικής πώς θα έχει σήμερα η εξέλιξη. Πολύ καλό ο καιρό σήμερα ξεκινάει η μέρα με ηλιοφάνεια αλλά και λίγες τοπικές συννεφιές. Από το μεσημέρι απόγευμα και μετά οι συννεφιές θα αυξηθούν και αργά το βράδυ στην αλλαγή, δηλαδή της ημέρας δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως προς τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις τόσο στο Σαρονικό όσο και στο νότιο Ευωϊκό με εντάσεις κοντά στα 6 τοπικά και 7 μποφόρ και ο υδράργυρος κοντά στους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας με τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές να εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά τμήματα εξαιτίας και του νοτιά. Πάμε να δούμε τώρα κάτι την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Και εδώ ξεκινάει η μέρα με καλές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές συννεφιές. Προς το βράδυ όμως οι συννεφιές και εδώ θα αυξηθούν και ενδέχεται να έχουμε τοπικές βροχές με βάση τα δυτικά τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις μέσα στο Θερμαϊκό με εντάσεις κοντά στα 5 τοπικά και 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα καταφέρει να προσεγγίσει στους 17 τοπικά και 18 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ βλέπετε ότι η θερμοκρασία είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα εξαιτίας και των νοτιάδων. Να δούμε τώρα την εξέλιξη. Αύριο λοιπόν θα είναι μια μέρα κακοκαιρίας με το βαρομετρικό χαμηλό πλέον να βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας. Βλέπετε χαρακτηριστικά με τους χρωματισμούς θα έχουμε τις βροχές και τις τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Μάλιστα σε περιοχές που βρέχονται από το Ιόνιο Πέλαγος, δηλαδή όπως είναι η Δυτική Στερεά, η Ήπειρος, αλλά και προς το Αιγαίο, στο Ανατολικό Βορειοανατολικό Αιγαίο, προς την περιοχή του Εύρου και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θέλει μια προσοχή. Τα φαινόμενα ενδέχεται τοπικά να είναι και ισχυρά. Αρκετά ενισχυμένη νοτιάδες στα πελάγια μας, 7 τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία όμως θα παραμείνει σε ικανοποιητικά, θα λέγαμε, επίπεδα για την εποχή, γύρω στους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη βελτιώνεται πρόσκαιρα ο καιρός και μας θα ξαναχαλάει πλέον από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, μιας και ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα μας προσεγγίσει από την περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης. Άρα είμαστε σε τετραήμερο, πενθήμερο. Με κακοκαιρίες. Είναι δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας. Θέλει μια προσοχή κυρίως σε περιοχές του Αιγαίου και του Ιωνίου Πελάγους. Δεν χρειάζεται όμως ανησυχία. Είναι ένα κλασικό σύστημα χειμωνιάτικο που περνάει πάνω από τη χώρα μας. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί και εσύ για ψυχραιμία μιλάς. Έτσι, ήπιες είναι και εντάξει, δεν είναι κάτι το ακραίο. Δεν θα γίνει και κάτι δηλαδή. Ακριβώς. Απλά δείχνουν μια προσοχή γιατί σε κάποιες περιοχές θα είναι κάπως πιο έντονα τα φαινόμενα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι λίγο. Πολύ ωραία. Στο καλό. Στο καλό. Πάμε στη Δήμητρα. Είμαι λίγο βραχνιασμένη. Ναι, θα είναι από το χταπόδι. Λες, από το χταπόδι. Κάτι έτσι έχω μια, κάτι αισθάνομαι εδώ. Και η Δήμητρα έφαγε χθες. Ναι. Χθες, παιδιά, λέει. Τι είναι η Δήμητρα, μου φάει.
Έφαγα. Έφαγες. Ωραία. Εσύ. Ωραία. Μπράβο. Ωραία. Να κάτσουμε περισσότερη ώρα όρθιοι σήμερα να χωνέψουμε. Να κάνουμε και τέτοια. Πιο πολύ μπάρκο λοιπόν. Σήμερα. Θα πηγαίνω ερχόμαστε. Λοιπόν. Έλα, Δημητρούλα. Λοιπόν, να δούμε τις εξελίξεις με τον κορονοϊό. Πλέον το επίπεδο κινδύνου του COVID-19 στην Ευρώπη έχει αναβαθμιστεί από μέτριο σε υψηλό. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι ο ιός εξακολουθεί να εξαπλώνεται στην Ευρώπη αλλά και γενικότερα. Έχει χτυπήσει ο κορονοϊός μέχρι αυτή την ώρα το 1/3 των κρατών του πλανήτη. Παγκοσμίως τα θύματα έχουν φτάσει τις 3.117 και τα κρούσματα τις 90.912. Τώρα στην γειτονική μας Ιταλία τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 2.000, είναι 2.036, οι νεκροί 52. Νέα κρούσματα είχαμε και σε Ρώμη και Σαρδινία. Κοίτα, ενώ στην Ιταλία αυξάνει ο ρυθμός των θυμάτων, μειώνεται στην Κίνα αντιστοίχως. Εκεί όπου πρώτο εκδηλώθηκε. Είχαμε μάλιστα. Και τα κρούσματα. Γι' αυτό και κλείσαν και το ένα από τα δύο ξενοδοχεία, έτσι δεν είναι. Νοσοκομεία. Νοσοκομεία, με συγχωρείτε. Ναι. Επειδή ακριβώς πήραν εξιτήριο. Αυτά που είχαν φτιάξει τάχιστα. Επειδή πήραν εξιτήριο και οι τελευταίοι ασθενείς, έκλεισε το ένα λοιπόν από τα νοσοκομεία που είχαν κατασκευαστεί σε χρόνο ρεκόρ. Είχαμε, όπως είπες, ρεκόρ πτώσεις χθες με μόλις 125 νέα κρούσματα στην Κίνα. Υπάρχει και ένα πακέτο οικονομικό που ετοιμάζει η Ιταλική κυβέρνηση ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί. Κοιτάξτε τώρα στη Γερμανία ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει από χθες. Δεν έδωσε το χέρι του Ζερχόφερ. Το βίντεο με το γύρο του κόσμου με την Γερμανίδα Καγκελάριο πήγε στον Υπουργό Εσωτερικών να δώσει το χέρι της κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης για το μεταναστευτικό. Εκείνος αρνήθηκε και βλέπουμε ότι ο φόβος της επιδημίας υπάρχει και στους υπουργούς. Της έκανε όμως χιούμορ. Βλέπεις ότι γελάει. Αστειεύτηκαν βέβαια στη συνέχεια. Φαντάζομαι. Φαντάζομαι. Όλοι φανταζόμαστε από το χέρι δεν το έδωσε. Αυτό, κρατάμε αυτό, ότι το χέρι δεν το έδωσε. Αν ψάξει την τσέπη του Ζερχόφερ τη δεξιά. Αντισηπτικά. Αντισηπτικού είναι, θα το δεις. Είναι αυτά τα μέτρα προφύλαξης για να μην εξαπλώνεται ο ιός. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, και με αυτό να κλείσω, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 6. Μολονότι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ανησυχεί, θέλω να σας πω. Βλέπετε ο πανικός που επικρατεί όμως σε γειτονιές στην Νέα Υόρκη και στην Καλιφόρνια και στη Χαβάη και στη Μινεσότα με τον κόσμο να κατακλείζει τα σούπερ μάρκετ και να αδειάζει στην κυριολεξία τα ράφια μέσα από αυτά. Επειδή ακριβώς φοβούνται, τους έχει πιάσει ο πανικός και η ιστερία των αγορών. Κυρότερες, καθόλου ψύχρεμοι εκεί πάντως. Κυρότερες εικόνες από ότι εδώ στην Ελλάδα. Είναι η αλήθεια. Αυτές οι τέτοιες εικόνες δεν είχαμε εμείς πανικό. Όχι, δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Ευχαριστούμε, Δήμητρα. Καλημέρα. Σας μέρα, καλημέρα. Στο καλό. Λοιπόν, να δούμε και μια κίνηση. Εργάσιμη σήμερα. Εργάσιμη σήμερα. Να δούμε πόσοι έχουν πάρει από τη σημαία, παιδιά, καμιά διούλα. Δεν ξέρω αν είναι αρκετοί. Δεν υπάρχει πρόβλημα πουθενά αυτή την ώρα. Είναι από τις λίγες ημέρες που είναι σαν μια αργία. Ναι. Όπως είναι η Κυριακή συνήθως. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, πάμε αθλητικά. Πάμε στα αθλητικά μας. Καλώς ο Αλέξανδρος ο Ξενικάκης κοντά μας. Γεια σου, Αλέξανδρε. Πώς είστε, καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε καλά. Μπράβο. Καλημέρα. Καλά. Είμαστε καλά, ξεκουραστήκατε. Μέχρι στιγμής είμαστε καλά. Λοιπόν. Γιατί μέχρι στιγμής. Καλά θα είμαστε. Έτσι ελπίζω. Έτσι. Και να σου πω κάτι και πιστεύω ότι από σήμερα και μετά, μετά τη μεγάλη κινητοποίηση και την επίσκεψη Μητσοτάκη με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιθανότατα να υποχωρήσει λίγο η ένταση, να αποκλιμακωθεί λίγο η ένταση, να δούμε αν θα παραμείνει έτσι ή αν ετοιμάζει κάτι άλλο ο κύριος Ερντογάν. Μακάρι, μακάρι. Πάμε. Λοιπόν, στα αθλητικά, ένταση υπάρχει στην ημέρα γιατί έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Μάλιστα. Έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν στην Ευρωλίγκα, 20η Ερδίζη. Όχι, και γι' αυτό είμαι διαβασμένη. Έχασαν με 16 πόντους. Μπράβο. Σωστά. Μπράβο. Είδες. Κάτσε να δω τα μαθηματικά. Τα έχεις κάνει καλά. Μπράβο. Καλά τα έχεις κάνει τα μαθηματικά, ναι. 105-89 λοιπόν. Πολύ καλά τα έχεις κάνει. Ο Γιάννης δεν έκανε και καλή εμφάνιση. Ήταν μέτριος για τα δεδομένα του. 13 πόντους, 15 rebound. Τον περιόρισαν πάρα πολύ οι Miami Heat που κέρδισαν τους Milwaukee Bucks. Χειρότερη εμφάνιση στη σεζόν την έχει ξανακάνει. 13 πόντους ισοφάρισε το χαμηλό ρεκόρ του. Είναι το ιστορικό χαμηλό. Είναι και η δεύτερη ήττα των Milwaukee Bucks από τους Heat της σεζόν. Είναι ένας κακός δαίμονας για την ομάδα του Milwaukee. Δεν δικαιούται να μην έχει μια καλή μέρα και ο Γιάννης. Δεν το συζητάμε. Όλοι έχουν μια κακή μέρα στη δουλειά. Εξάλλου παραμένει η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ στο NBA στην συνολική βαθμολογία. Σας άκουγα πριν νωρίτερα για αυτά που λέγεται για τον κορονοϊό. Ναι. Φυσικά έχει επηρεάσει, όπως έχετε καταλάβει και όπως έχετε ενημερωθεί, και τον αθλητισμό. Είναι πάμπολες οι αθλητικές δραστηριότητες και τα αθλητικά γεγονότα τα οποία είτε έχουν αναβληθεί είτε έχουν. Είτε γίνονται και κλεισμένο των θυρών. Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά. Να σας υπενθυμίσω ότι σε μια συμβολική κίνηση στο κλάσικο της Real Madrid με την Μπαρτσελόνα έδωσαν το παρόν
Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας Γιουχάν από την Κίνα ήρθαν, έκαναν ταξίδι από την χώρα της Ασίας στην Ισπανική πρωτεύουσα για να δώσουν το παρόν. Έχουν αναβληθεί πάρα πολλά παιχνίδια ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος στο Juventus Inter που ήταν τον τέρμπι τίτλου. Από πού ήταν η ομάδα αυτή? Ήταν από την Κίνα. Δεν είναι σε καραντίνα εκεί? Φαντάζομαι ότι λήφθηκαν κάποια απαραίτητα. Του ελέγξανε, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς δεν ήταν έτσι. Ναι. Απλά να σας πω ότι υπάρχουν και κάποια παράδοξα. Δηλαδή, την Κυριακή αναβλήθηκε το Juventus Inter που ήταν το ντέρμπι Ιταλίας. Ναι. Αλλά την Τετάρτη θα γίνει το Juventus Milan με κόσμο και μάλιστα θα απαγορευτεί είσοδος στους κατοίκους της Βορείου Ιταλίας. Έτσι, που ένα έχουμε μέτρο, τα περισσότερα ναι, 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 κρούσματα. Στις πληγήσεις και... περιοχές. Ναι. Έχουν γίνει διάφορα. Εξίσου περίεργο το ότι θα γίνει χωρίς κόσμο για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα. Για το λόγο αυτό, το Αρμάνι Ρεάλ με τον παίκτη της Ρεάλ, τον Καπάτσο, να δηλώνει ότι η γυναίκα του μου είπε να μην πάω. Παιδιά, εντάξει, να συντονιστούμε και να συγχρονιστούμε, ναι. Όμως δεν γίνεται. Στη μία περίπτωση να μην γίνεται, στην άλλη να γίνεται κτλ. Δεν έχει αποτέλεσμα. Δύο και τρεις ταχύτητες. Έτσι ακριβώς. Δεν έχει αποτέλεσμα. Και επειδή κάναμε κουβέντα και για NBA νωρίτερα, έστειλε έγγραφο η διοργανώτρια αρχή του NBA, ούτως ώστε οι παίκτες να μην κάνουν high five με τους φιλάθλους. Έτσι να είναι και αυτό ένα προληπτικό μέτρο. Κομμένο, αλλού... άκου, άκουσε με, κομμένο το high five στο τέλος της εκπομπής. Αφού μετά βάζουμε αντισηπτικό ρεπτό. Κομμένο, σου λέω. Εντάξει. Λοιπόν, να σας αφήσω εγώ με το ότι είναι εβδομάδα κυπέλων στο ποδόσφαιρο σε όλη την Ευρώπη, είναι εβδομάδα κυπέλου και στην Ισπανία. Τετάρτη και Πέμπτη, δύο αναμετρήσεις πάρα πολύ σημαντικές. Ημιτελική κυπέλου Ισπανίας, Mirandés Sociedad και Granada Bilbao. Και τις δύο αναμετρήσεις αποκλειστικά στην ελεύθερη τηλεόραση και το Open 10 η ώρα το βράδυ. Και την Τετάρτη και την Πέμπτη, ωραίοι αγώνες, ωραία μπαλίτσα. Θα χορτάσουμε και θέαμα μέσα στην όλη γενικότερη κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε σιγά-σιγά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε. Πώς περιγράφουν την επικαιρότητα, ποια είναι τα μεγάλα θέματα που έχουν επιλέξει. Η ιστορία της ασήμετης απειλής σε βάρος της Ελλάδας από την Τουρκία κυριαρχίστα από το σέλιδα, όπως θα δείτε. Και όλα τα σενάρια για την εξέλιξη αυτής της απειλής. Τα νέα, το σχέδιο της Αθήνας αν κλιμακωθεί η πολιορκία σε Εύρω και νησιά. Plan B στα σύνορα. Αναμένεται βοήθεια και σε ανθρώπινο δυναμικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σηματοδοτεί η πρόταση της Βιέννης, η δήλωση του Μακρόν και η καθυστερημένη παρέμβαση της Μέρκελ. Ακόμη, αδύνατα τετραγωνικά τα ψηλά γράμματα για σπίτια και οικόπεδα. Οδηγίες Πομίδα. Πάμε στην καθημερινή. Ασύμμετρη απειλή διαρκείας στα σύνορα Ερντογάν. Εκατομμύρια μετανάστες στην Ευρώπη. Τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζει η Αθήνα. Διπλωματικός μαραθώνιος σε εξέλιξη. Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Τραμπ. Με $50 από την Κωνσταντινούπολη στη Λέσβο. Και αναβαθμίζει τον κίνδυνο η Ευρώπη. Σε εγρήγορση για αύξηση των κρουσμάτων, ποια σχολεία κλείνουν? Η εφημερίδα των συντακτών, προσφυγική κρίση. Η κυβέρνηση ανοίγει την πόρτα στον φασισμό. Τάγματα εφόδου στα νησιά τρομοκρατούν πρόσφυγες με λιμικιό και αυτοδιοικητικούς. Δέρνουν δημοσιογράφους, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Πόντι η πιλάτη απέναντι στον τουρκικό εκβιασμό. Στον ελεύθερο τύπο, φράγμα στην επίθεση Ερντογάν, στρατός, ελληνική αστυνομία προστατεύουν τα σύνορα, Ελλάδας-Ευρώπης, στον Εύρο και τα νησιά. Κορονοϊός μειώνεται η θνητότητα παγκοσμίως, αργή διασπορά στην Ελλάδα, λιγότερα τα νέα κρούσματα στην Κίνα. Πάμε στη Δημοκρατία. Δεν περνάνε, στρατός και αστυνομία με τις ευχές όλων των Ελλήνων αποκρούν την τουρκική επίθεση. Βγάλτε τις σημαίες στα μπαλκόνια, γράφει η εφημερίδα. Τζιχαντιστές και φυλακόβοι επιχειρούν εισβολή υπό τις οδηγίες ανδρών του Ερντογάν. Κρίσιμες ώρες για τη χώρα. Πρωτοφανές κύμα εθνικής συσπήρωσης και αποφασιστικότητας. Καμαρώστε τους, οι Σιριζέοι και οι γνωστοί εθνομηδενιστές υπερασπίζονται τα σχέδια του εχθρού. Ο Τσίπρας σε διακοπές. Στην εφημερίδα Εσπρέσο, δέος με τις προφητείες για Τουρκία και κορονοϊό, Κοσμάς ο Ετωλός και Παΐσιος είχαν δει τι θα συμβεί. Στη Σταρ, με οι αχές ο Αλάχ είναι μεγάλος, προσπαθούν να περάσουν. Τουρκική εισβολή στα σύνορα κήρυξε πόλεμο ο Σουλτάνος. Και αστυνομικός που φύλαγε την κυρία Παπακώστα θαυμάτισε τη φίλη του ενώ έπαιζαν μέσα στο περιπολικό. Στην αυτεμπορική τέλος, τα 30 SOS των φετινών φορολογικών δηλώσεων, τι πρέπει να προσέξουν 8 εκατομμύρια φορολογούμενοι, υποβολή μέσω του TaxisNet. Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σε λίγο κοντά μας ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Νότης Μηταράκης, λίγο πριν φύγει για τις Βρυξέλλες για την έκτακτη σύνοδο των αρμοδίων υπουργών.
Αμέσως μετά θα είναι κοντά μας και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης να δούμε και το πολιτικό κομμάτι του ζητήματος. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση, πολύ μεγάλη αντιπαράθεση. Δυστυχώς υπάρχει αντιπαράθεση, υπάρχει και χαρτοπόλεμος μεταξύ των κομμάτων και να δούμε και ποιο αποτύπωμα μπορεί να έχει όλη αυτή η ιστορία και στην οικονομία. Πάμε στους διαγωνισμούς μας. Να δώσουμε το διαγωνισμό μας. Γιατί ένας τυχερός από εσάς διεκδικεί 5.000 ευρώ μετρητά, τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό. Ή στέλνετε μήνυμα open κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο 14999. Υπενθυμίζω, είναι 5.000 ευρώ μετρητά για να τα ξοδέψετε και να τα αξιοποιήσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 8 Μαρτίου. Με τον ίδιο τρόπο διεκδικείτε και την δώρο επιταγή των 1.500 ευρώ από την Alpha Wood Group, την κορυφαία εταιρεία, τη μεγαλύτερη βιομηχανία ξύλου στην Ελλάδα, της οποίας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα και φιλικά προς το περιβάλλον για την αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση τόσο του σπιτιού όσο και της επιχείρησής σας σε προϊόντα ξύλου. Μπορείτε να δείτε όλα τα προϊόντα της Alpha Wood στο www.alphawood.gr, η ειδική στα προϊόντα ξύλου από το δάπεδο μέχρι την οροφή. Διάλειμμα και... Πάμε διαφημίσεις βεβαίως και επιστρέφουμε. Δείτε σε λίγο το Open στην καρδιά των γεγονότων, στην πηγή των εξελίξεων. Με ανταποκριτές και απεσταλμένους όπου γεννιούνται γεγονότα, το Open μεταδίδει αξιόπιστες πληροφορίες και πρώτο καταγράφει τις εξελίξεις. Δείτε σε λίγο. Η Μαρία Ζαχαράκη στην Αδριανούπολη, ο Μιχάλης Ιγνατίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Βερολίνο ο Παντελής Βαλασόπουλος και η Μαρία Ψαρά στις Βρυξέλλες. Επιστρέφουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Τρίτη, 3 Μαρτίου. Σαν με να ξεκινά σήμερα η εβδομάδα. Έτσι. Για πολλούς από εσάς, οι οποίοι επιστρέψατε από το τριήμερο. Κάποιοι δεν έχουν επιστρέψει από ό,τι φαίνεται από την κίνηση στους δρόμους. Είναι χαλαρά τα πράγματα ακόμα. Πράγματι. Κολλήσατε και καμιά μέρα. Σου λέει μακριά από και από τον κορονοϊό. Μπορεί στην επαρχία να μην έχουμε κρούσματα. Να μην έχουμε κίνδυνο. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, για πάμε, παιδιά, να δούμε τι γίνεται σε αυτό το πολύ σοβαρό μέτωπο που έχει ανοίξει. Καλημέρα στην Αλεξία Τιντασούλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα στον αντιστάτηγο αποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη. Καλημέρα σας. Καλημέρα στον Κώστα Πουλακίδα. Καλημέρα, από την Αυγή. Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μπουζαριανό. Καλημέρα σας. Καλώς τους. Καλή εβδομάδα. Καλώς τους. Να είμαστε καλά και να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν. Ξεκινάμε. Πάμε λίγο στη Λέσβο να δούμε ποια είναι η κατάσταση στον Εύρο. Στον Εύρο. Να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Πάμε στο Ζήση, στο Μούσιο, τον συναδελφό μας. Καλημέρα, Ζήση. Καλημέρα σας, λοιπόν. Καλώς εδώ από τις Καστανιές του Εύρου. Βρισκόμαστε μπροστά από το Τελωνείο. Βλέπετε πίσω μου την κλειστή πόρτα. Είναι η ζώνη των 800 μέτρων που οδηγεί στο φυλάκιο και εκεί που είναι συγκεντρωμένοι περίπου αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουμε, 2.500 κόσμου από την απέναντι πλευρά. Είναι λιγότερος ο κόσμος από τις προηγούμενες ημέρες. Και αυτό όχι γιατί έφυγαν, αλλά μετακινήθηκαν. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν πρόσφυγες και μετανάστες είναι να βρουν μια εναλλακτική. Δρόμο, διότι έχουν καταλάβει ότι έχει σφραγιστεί αυτό το σημείο. Όλη τη νύχτα αυτό είχαμε, μετακινήσεις κόσμου κατά μήκος του ποταμού, είτε προς τις Σφαίρες είτε προς το Πέπλο. Εκεί έγιναν κάποιες προσπάθειες μέσα στη νύχτα για να περάσουν το ποτάμι, ειδικά στα σημεία όπου υπάρχουν οι νησίδες του ποταμού, μια που αυτή την περίοδο δεν έχει πολύ νερό ο ποταμός Εύρος. Υπήρχαν εκεί, όπως είναι φυσιολογικό, ισχυρές αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, απέτρεψαν κάθε προσπάθεια να μπουν σε ελληνικό έδαφος. Τα νούμερα τα οποία είδαμε είναι συγκλονιστικά. Περισσότερες από 25.000 κόσμου προσπάθησε να περάσει από την αρχή της κρίσης εδώ στον Εύρο στην Ελλάδα. Χθες μόνο είχαμε 4.500 απόπειρες και 40 συλλήψεις. Τι γίνεται τώρα με αυτές τις συλλήψεις? Είναι κόσμος που κατάφερε με κάποιον τρόπο να περάσει. Εντοπίστηκε από την αστυνομία και το στρατό. Συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι και ακολουθεί τη δικασία του αυτοφόρου. Έχουν δημιουργηθεί τρεις ζώνες. Μία ζώνη που είναι πάνω στο ποτάμι ακριβώς, μία δεύτερη μετά από τα αναχώματα και μία τρίτη περιμετρικά, έτσι ώστε όποιος καταφέρει να περάσει να εντοπίζεται και να συλλαμβάνεται. Τώρα είναι συγκλονιστική και η στήριξη που δίνουν οι κάτοικοι του Εύρου προς τους αστυνομικούς, τους ετροφύλακες, τους στρατιώτες που βρίσκονται εδώ. Ακριβώς μαζεύουν τρόφιμα, μαζεύουν νερό, ό,τι χρειάζεται, αλλά επίσης είναι μαζί τους στο ποτάμι. Ειδικά οι κάτοικοι των χωριών που βρίσκονται πάνω στο ποτάμι και ξέρουν και πολύ καλά την περιοχή, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ήταν κοντά τους, προσπαθούσαν τόσο να τους εθαρρύνουν, αλλά και να τους στηρίξουν σε ό,τι χρειαστεί.
Ναι. Σήμερα εκεί άλλωστε έρχεται και ο Πρωθυπουργός συνοδευόμενος και από την ηγεσία της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φαντάζομαι ότι και οι κάτοικοι περιμένουν να δουν τι ακριβώς θα τους πει αφότου ενημερωθεί από τους τοπικούς φορείς εκεί ο κύριος Μητσοτάκης. Μία και μισή θα φτάσει στην Αλεξανδρούπολη. Με ελικόπτερο θα πετάξουν μαζί με τους Ευρωπαίους πάνω από τον ποταμό Εύρο για να καταλάβουν και οι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό τι σημαίνει Εύρος. Θα φτάσουν εδώ στις Καστανιές όπου θα επισκεφθούν και να δουν από κοντά την κατάσταση και συνέχεια θα δοθεί μία μικρή συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού εδώ στο Πνευματικό Κέντρο. Ο κόσμος... Πάντως θέλω να σας πω πως είναι πραγματικά αυτό που μας κάνει εντύπωση σε όλους. Το ηθικό του είναι πάρα πολύ υψηλό. Όλοι μιλούν ότι στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα από εδώ ο κόσμος του Εύρου ότι ο Εύρος είναι σφραγισμένος. Ειδικά η περιοχή με τα χερσαία σύνορα που έχουμε την Τουρκία είναι αστακός αυτή τη στιγμή. Κάθε απόπειρα που έγινε από εκεί απετράπει. Ενώ τώρα το μεγάλο ζήτημα είναι τα 212 χιλιόμετρα το σύνορο που έχουμε στον ποταμό Εύρο να συνεχίσουν να φυλάσσουν. Έτσι, με πυκνές περιπολίες και με ένα αέρια μέσα έτσι ώστε κάθε απόπειρα η οποία γίνεται να αποτρέπεται. Και αυτό και διότι εάν όλοι ζήσει και το πόλεμο της προπαγάνδας ότι εάν υπάρξει το πόλεμο της προπαγάνδας, γιατί από χθες η τουρκική πλευρά μας λέει ότι σκοτώσαμε δύο μετανάστες. Τους κακοποιούμε, τους ληστεύουμε. Και ότι πέρασαν χιλιάδες άνθρωποι. Ότι έχουν περάσει χιλιάδες άνθρωποι ζήσει. Περισσότερες από 100.000 άνθρωποι. Αυτή η είδηση έφτασε εδώ, διαψεύτηκε αμέσως από όλες τις πλευρές. Αυτό που θέλουν να εξασφαλίσουν οι στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές είναι να μην φανεί κάποια αδυναμία κατά μήκος του ποταμού. Κάτι όπως καταλαβαίνετε είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Μιλάμε για 212 χιλιόμετρα σύνορα. Μάλιστα. Ζήσεις, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Μαρία τη Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη. Να δούμε στην τι λέει το δικό τη. Στην Αδριανούπολη, ναι. Ο Μιχάλης Ιωγηνατίου είναι κοντά μας, η Μαρία Υψαρά από τις Βρυξέλλες, γιατί και εκεί έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Μαρία, να ξεκινήσουμε από σένα. Καλημέρα. Καλημέρα από τα σύνορα και πάλι, από την Αδριανούπολη, εδώ από τη συνοριακή πύλη του Παζάρκουλε. Όπως βλέπετε και πίσω μου και πάλι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί εδώ μετανάστες από την Κωνσταντινούπολη κυρίως, ελπίζοντας ότι θα μπουν μέσα. Έχουν προσπαθήσει 2 με 3 φορές να μπουν σε αυτόν τον καταβλισμό που έχει στηθεί εδώ και 3-4 ημέρες από την περασμένη Παρασκευή, πάνω στη συνοριακή πύλη δηλαδή, αλλά δεν τους αφήνουν πλέον. Από χθες, αυτή η πύλη, όπως έχουμε ενημερώσει από χθες το πρωί, αυτή η πύλη έχει κλείσει. Οι αστυνομικοί τους λένε εδώ ότι δεν πρόκειται να περάσετε και τους κατευθύνουν προς άλλα σημεία κατά μήκος του Εύρου, γιατί εκεί υπάρχουν, όπως μαθαίνουμε και από τα τουρκικά μέσα και από τις πληροφορίες εδώ τέλος πάντων, υπάρχουν οι κατάλληλοι διακινητές, οι οποίοι τους υπόσχονται ότι μπορούμε να σας περάσουμε απέναντι με τέτοιο αντίτιμο. Από εκεί οι Έλληνες στρατιώτες τους λένε πολλές φορές είναι σε συνεργασία μαζί μας και δεν θα σας πειράξουν. Τους δίνουν δηλαδή φρούδες ελπίδες. Ψεύτικες ελπίδες. Γιατί δεν περνάνε. Όπως και επειδή υπάρχουν και αυτά τα ντοκουμέντα και επειδή ο πόλεμος της προπαγάνδας είναι πολύ ισχυρός σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σε διπλωματικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο και στις ΗΠΑ, ελπίζω η ελληνική πλευρά να αξιοποιήσει αυτά τα ντοκουμέντα στο έπακρο. Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με αντιδράσεις μη καθαρές. Έχουμε να κάνουμε οι φιλίες, τα συμφέροντα, οι business με τον κύριο Ερντογάν επηρεάζουν άμεσα τη στάση που υιοθετούν οι ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μας τα πει σε λίγο και ο Μιχάλης. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ο λόγος μου εναντίον του λόγου σου. Από χθες θέλω να σας πω ότι υπάρχει εδώ η φημολογία, η έντονη φημολογία και όχι μόνο φημολογία. Καταρχάς, χθες ήμασταν μάρτυρες εδώ. Πολλά λεωφορεία, δεκάδες λεωφορεία να μπαίνουν εδώ, στον καταβλισμό πίσω, για να παίρνουν μετανάστες. Και η φημολογία λέει ότι τους κατευθύνουν
προς άλλα σημεία του Εύρου, προκειμένου να περάσουν με βάρκες, γιατί εδώ πλέον δεν περνάει τίποτα, όπως τους λένε. Τους μεταφέρνουν δηλαδή σε άλλα σημεία και επίσης και στα Δαρδανέλια, προκειμένου να περάσουν με κάποιο τρόπο στα ελληνικά νησιά. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε και οι φήμες ότι μάλλον ετοιμάζεται μια μαζική φυγή, ένα μαζικό ντου, να το πω έτσι, ναι, πολλών μεταναστών, προκειμένου να ευνηδιάσουν την ελληνική πλευρά. Αυτές λοιπόν οι πληροφορίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και από τη δική μας την πλευρά, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι, αν και φαντάζομαι όλα αυτά τα μπορεί και να τα περιμένουν. Να δούμε τι θα μας πει. Είναι σημαντικό το μέσο μετανάστευσης. Τώρα τον έχουμε σε λίγο τον Νότο Μηταράκη, να δούμε. Ποια θα είναι η ελληνική αντίδραση σε αυτό που μας λες. Είναι σημαντική η πληροφορία που μεταδίδει, ναι, η Μαρία. Ότι υπάρχουν φήμες, το ξαναλέμε, για ευνηδιαστικό μαζικό ντου, προκειμένου να πιάσουν την ελληνική πλευρά στον ύπνο ή, εν πάση περιπτώσει, να καταφέρουν να παραβιάσουν, να σπάσουν την ελληνική άμυνα. Να βλέπετε τώρα πίσω με ένα λεωφορείο, ναι, που περνάει. Αυτή είναι η καινούργη που φτάνουν εκεί. Δεν είναι άδειο. Για να μεταφέρει σε άλλο σημείο. Ακριβώς. Και θέλω να πω επίσης ότι χθες, το αναφέρατε και εσείς βέβαια, ότι ο Ερντογάν είπε για 2 νεκρούς μετανάστες και έναν βαριά τραυματία. Αλλά να μεταφέρω και το άλλο, ότι έδινε συνέντευξη τύπου με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, τον Μπορίσοφ. Και ο Μπορίσοφ του πρότεινε να γίνει μια τριμερής συνάντηση, δηλαδή Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας, γιατί αυτές οι τρεις χώρες αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτή τη στιγμή του μεταναστευτικού, και ο Ερντογάν του αρνήθηκε με το πρόσχημα ότι εφόσον οι Έλληνες στρατιώτες σκοτώνουν μετανάστες, εγώ δεν έχω καμία δουλειά να συνομιλήσω με την Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ξαναδούμε μαζί σου τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε και στον Μιχάλη τον Ιγνατίου να δούμε ποια είναι η στάση του Τραμπ. Είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Τραμπ. Αυτό το ήξεις αφήξεις. Δικαίωμά σου στα σύνορα, ο νόμος στα σύνορα, αλλά και ο Ερντογάν φίλος μου. Λοιπόν, καλημέρα. Νομίζω ότι η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου είναι πολύ καλύτερη από την ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την υποστήριξή του στις προσπάθειες της Ελλάδας να διασφαλίσει τα σύνορά της. Εδώ θεωρείται πολύ σημαντική δήλωση. Τη μοίρασε στους διαπιστευμένους ανταποκριτές εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου το βράδυ. Επιβεβαίωσε βεβαίως ότι πραγματοποιήθηκε η τηλεφωνική συνομιλία των δύο ηγετών. Όπως σας είπα, τόνισε την υποστήριξή του στην Ελλάδα και την ελληνική κυβέρνηση, καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη μεταναστευτική κρίση. Και είπε και κάτι άλλο, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος εθάρρυνε επίσης την Ελλάδα να συνεργαστεί με περιφερειακούς εταίρους για να αντιμετωπίσει το μαζικό κίνημα των μεταναστών στην Ευρώπη. Τους προσδιορίσε. Ό,τι και σημαίνει αυτό. Τους προσδιορίσε. Δεν το προσδιορίσε. Αντιλαμβάνομαι ότι από διάφορες πρωτεύουσες υπάρχει αυτό που είπε η Μαρία προηγουμένως για κοινή συνάντηση των τριών χωρών που επηρεάζονται, διότι είναι μόνο επηρεάζονται βασικά η Ελλάδα, η Βουλγαρία λιγότερο και η Τουρκία περισσότερο. Αλλά αντιλαμβάνομαι από αυτά που είπε η Μαρία ότι ο κύριος Ερντογάν είναι αδιάλακτος. Να σημειώσω τώρα ότι είναι η δεύτερη φορά του είχε προτείνει και ο κύριος Πομπέος στο Βερολίνο να συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό για να προσπαθήσουν να υπάρξει αποκλιμάκωση. Ήταν η εποχή τότε είχε θέσει θέμα της κρίσης για την Λιβύη. Και πάλι αρνήθηκε. Τώρα κοίταξε, αν αποφασίσει ο κύριος Τραμπ να προωθήσει αυτή την ιδέα, δεν το ξέρουμε ακόμα. Αν αποφασίσει να προωθήσει, νομίζω ότι θα γίνει. Εκτός αν ο Ερντογάν νιώθει τόσο ισχυρός και θα αρνηθεί. Τώρα, είχαμε και μια συνέντευξη τύπου του Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Μάρκ Έσπερ, μαζί με τον επικεφαλής του Ενόπλων Δυνάμεων. Το πρακτορείο Ανατολού, όπως κάνει συχνά τελευταία, προσπάθησε να βάλει στο στόμα του κυρίου Έσπερ μια κουβέντα που δεν αφορούσε σίγουρα την Ελλάδα, αλλά την Συρία. Όλοι συμφωνούν ότι είναι fake news, αλλά είναι και μια ευκαιρία να πούμε ότι πρέπει να προσέχουμε πολύ το τουρκικό πρακτορείο. Θα σας έλεγα ότι παλιότερα ήταν ένα καλό πρακτορείο, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια φαίνεται ότι είναι σε άλλο ρόλο. Ασκεί αυτή την,
ασκεί αυτό το ρόλο των fake news. Ο κύριος Έσπερ, όταν ρωτήθηκε, είπε κάτι το οποίο είναι και αυτό σημαντικό. Η θέση του, λοιπόν, όπως διατυπώθηκε στην ενημέρωση, είναι ότι η Τουρκία και για τους πρόσφυγες που βρίσκονται στη Συρία και για τους μετανάστες που έστειλε ο Ερντογάν στα σύνορα με την Ελλάδα, για αυτό το θέμα πρέπει να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω αυτής με τις γειτονικές χώρες που πάλι επηρεάζονται. Και αντιλαμβανόμαστε προφανώς εννοεί την Ελλάδα και την Βουλγαρία. Άρα οι Αμερικανοί, όπως καταλαβαίνετε, προωθούν το διάλογο. Για να δούμε. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, θα δούμε και τους υπόλοιπους ανταποκριτές. Εμείς αυτή την ώρα βλέπουμε πλάνα από αυτό που μας περιέγραφε νωρίτερα η Μαρία από την Αυριανούπολη. Πάνε πούλμαν, τους παραλαμβάνουν. Αυτό είναι σκάλα Σικαμιάς, μάλιστα, όπου έχουν πάει εκεί τα πούλμαν αυτά τα βανάκια για να τους μεταφέρουν σε άλλο σημείο του νησιού. Μάλιστα. Είναι το ίδιο που έγινε και στην Αυριανούπολη που είδαμε να γίνεται. Μάλιστα. Ναι. Αυτό είναι βανάκι όμως των Ηνωμένων Εθνών, νομίζω. Ακριβώς. Είναι από την ύπατη αρμοστία. Είναι οι βάρκες αυτές που έφτασαν στη σκάλα Σικαμιάς και χθες, Αλεξία, και προχθές. Όμως δεν υπήρχε κάποιος από τις ελληνικές αρχές για να τους υποδεχθεί, σε εισαγωγικά να το πω έτσι, για να τους πει πού θα πάνε. Άρα εδώ τους παραλαμβάνουμε. Εκεί από την ύπατη αρμοστία ένας καταβλισμός άτυπος και τώρα βλέπουμε ότι τα βανάκια αυτά της ύπατης αρμοστίας θα τους μεταφέρουν σε άλλο σημείο της Λέσβου. Ναι. Δεν γνωρίζουμε όμως ακόμη πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Και κρατάμε και την πληροφορία. Είναι μέσα σε 24 ώρες. Είναι χιλιάδε από θαλάσσια. Πέρασαν μόνο από τα νησιά χίλια άτομα. Δεν έχουμε τα σημερινά στοιχεία. Μα αυτή είναι η πληγή. Αυτή είναι η ανοιχτή πόρτα εκεί πέρα. Είναι άλλο εύρος και άλλο τα νησιά. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Σε λίγο θα πάμε και Βρυξέλλες. Είδαμε ήδη τη Μαρία την Ψαρά. Γιατί εκεί αύριο θα είναι στραμμένο το βλέμμα, επειδή έχουμε την σύσκεψη, την έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Μετανάστευσης. Να δώσουμε λίγο γρήγορα το διαγωνισμό μας. Γιατί ένας από εσάς διεκδικεί 5.000 ευρώ μετρητά. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 8 Μαρτίου μετρητά. Έτσι θα ξοδεύετε και τα αξιοποιείτε όπως θέλετε. Πληρώνετε, τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14999 ή στέλνετε το μήνυμά σας. Ναι. Και με τον ίδιο τρόπο διεκδικείτε και την δώρο επιταγή των 1.500 ευρώ από την Alpha Wood Group, τη μεγαλύτερη βιομηχανία της Ελλάδας στην Ελλάδα, στο χώρο του ξύλου για την ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση τόσο του σπιτιού όσο και του καταστήματός σας σε ό,τι έχει να κάνει με το ξύλο, από το πάτωμα μέχρι την κορυφή, μέχρι το ταβάνι. Και μπορείτε να δείτε όλα τα προϊόντα της Alpha Wood Group στο www.alphawood.gr. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε με Βρυξέλλες, Βερολίνο, τους συναδέλφους και τον αντιστάτηγο να σχολιάσουμε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά και δραματικά που συμβαίνουν. Δείτε σε λίγο. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, στην ώρα Ελλάδος 7. Λοιπόν, επιστρέφω. 8 ακριβώς. Έτσι, λοιπόν. Να είμαστε καλά. Για πάμε λίγο εδώ πριν πάμε ξανά στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι εκτιμήσεις εδώ στο τραπέζι. Αλεξία, τι θα κάνει η ελληνική πλευρά. Καταρχήν, για μένα το προσφυγικό πια είναι πλέον ξεκάθαρο ότι είναι θέμα, μεγάλο ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι πια ένα θέμα διαχείρισης των προσφυγικών ροών. Και φάνηκε αυτό και από αυτό που υποζήσεις, ότι προσπαθούν να περάσουν και από άλλα σημεία και όχι μόνο από τις Καστανιές που είναι τα επίσημα σύνορα. Φάνηκε από αυτό που είπε και η Σεχαράκη, ότι ετοιμάζουν μαζικό ντου. Άρα λοιπόν έχουμε ένα σοβαρότατο ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Έχουμε συγκεκριμένη απειλή, συντεταγμένη απειλή. Ναι. Ασύμμετρα απειλή που είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ναι. Λοιπόν, η κατάσταση έχει περιπλέκει τη συνέχεια. Έχουν εμπλακεί διεθνείς παράγοντες. Είχαμε τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι δηλώσεις των οποίων ναι, μεν είναι υποστηρικτικές προς την Ελλάδα, αλλά δεν είναι καταδικαστικές προς τον Ερντογάν. Έχουμε τον φίλο και γείτονα τον κύριο Μπορίσοφ, ο οποίος αγκαλιά με τον φίλο του Ερντογάν, όπως είπε χθες, δεν φαίνεται να μας στηρίζει. Νομίζω τώρα η Αθήνα έχει σκληρύνει τη στάση της τώρα πια, σωστά, και φαίνεται ότι γίνονται σωστές κινήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου σε διπλωματικό επίπεδο. Πώς ερμηνεύεται η παρουσία της Προέδρου της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μαζί με τον Κυριακό Μητσοτάκη στον Εύρο? Απόλυτα θετική.
Απόλυτα θετική. Έπρεπε να γίνει. Ίσως έπρεπε να έχει γίνει και νωρίτερα. Απλά ξέρεις τι, υπάρχει δυσπιστία. Μήπως πάνε απλώς να δουν την εικόνα, τι συμβαίνει εκεί και δεν έχουμε την καταδίκη. Μήπως έχουμε πάλι δηλωσίες. Εγώ σήμερα δεν περιμένω από τι θα μας πει ο Πρωθυπουργός στον Εύρο. Ξέρω τι θα μου πει ο Πρωθυπουργός στον Εύρο. Να δω τι θα πούνε οι Ευρωπαίοι Συμβουλοί Υπουργών Εσωτερικών και θα ανακοινωθούν μέτρα για το προσφυγικό στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών. Την Πέμπτη. Το θέμα δεν είναι τα μέτρα που θα ληφθούν. Το θέμα ποια εφαρμόζονται όμως. Γιατί από μέτρα. Δεν σημαίνει τίποτα κατά ανάγκη. Τι εφαρμόζεται είναι το θέμα. Αυτό παράδειγμα... που λέει η Αλεξία, που λέει ότι δεν περιμένει να δει τι θα πούμε εμείς, αλλά τι θα πούνε εκείνοι στις δηλώσεις που θα κάνουν. Σωστά. Στον Εύρο. Αυτές είναι που θα έχουν την αξία τους. Σωστά. Για παράδειγμα, στο Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών, αν θα ανακοινωθεί ενίσχυση της Frontex με συγκεκριμένο αριθμό. Αν για παράδειγμα θα ξαναδούμε τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αλλά με τη Frontex, παράδειγμα... καταρχήν η Frontex είναι ήδη στον Εύρο. Ναι. Έτσι, το ξέρετε και σε στρατηγία. Ναι. Είναι ήδη στον Εύρο. Είναι 1500 άτομα. 1500 άτομα και άλλα μέσα θα έρθουν στα 10 μέρες. Η μεγάλη πληγή είναι στη θάλασσα, θα μας τα πει και ο στρατηγός. Στον Εύρο με έναν τρόπο, με τον άλλο, με τα τεθωρακισμένα του ολιοφύλακε, την εθνοφορά. Το έχουμε αναχαιτήσει. Πάμε μετά στο πόδιμο της προπαγάνδας. Στα νησιά όμως δεν μπορούμε να το είναι πρόβλημα. Έχουμε 57 σκάφη κάτω. Και σου θυμίζω ότι ο Εύρος, Άκη μου, ο Εύρος δεν καλύπτεται από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας το 2016. Δεν υπάρχει αναφορά μέσα για τον Εύρο, υπάρχει μόνο για τα νησιά. Μόνο για τα νησιά. Γρηγόρη. Αντιμετωπίζουμε μια πρωτοφανή απειλή. Η κατάσταση αυτή τίνει να γίνει ανεξέλεγκτη. Υπάρχει μια απολύτως επιθετική συμπεριφορά από μέρους του Ερντογάν και της Τουρκίας, η οποία αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα απολύτως επιθετικά προς την Ελλάδα με ένα ενιαίο εσωτερικό μέτωπο στην Τουρκία, ενώ εδώ δεν βλέπουμε ένα ενιαίο εσωτερικό μέτωπο πολιτικής αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού, που είναι πραγματικά... Δεν είναι, το ασύμμετρη απειλή δεν λέει τίποτα, είναι κάτι φράσεις κλισέ που έχουμε συνηθίσει να ακούμε και να χρησιμοποιούμε, είτε εσωτερικά στην Ελλάδα, είτε διεθνώς. Όμως, αυτή η απολύτως επιθετική πολεμική συμπεριφορά με όπλα ανθρώπους, με ανθρώπους ρουκέτες και μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους τα παιδιά, αυτή η επίθεση προπαγάνδας που γίνεται από την Τουρκία, ότι η Ελλάδα είναι μια σκληρή χώρα με σειρματοπλέγματα, με ξύλο, με σφαίρες που αντιμετωπίζει τους... μετανάστες, τους αποκαλούν πρόσφυγες, προσφυγικές ροές κλπ. Πρόσφυγες δεν είναι. 1 στους 100 είναι πρόσφυγες. Σύριοι πρόσφυγες δεν υπάρχουν εκεί. Όχι, είναι Αφγανοί, Μπαγκλαντές, Αφγανιστάν, Σομαλία. Πακιστάν και χώρες... Κονγκό. Είναι Κονγκό, Σομαλία και οι χώρες του Μαγκρέμ, Αλγέρι, Μαρόκο. Αυτή είναι η μεγάλη μάζα των ανθρώπων εκεί που βάζουν μπροστά παιδιά. Έχουμε δει διάφορα βίντεο πώς συμπεριφέρονται στα παιδιά και πώς τα χρησιμοποιούν ως προπαγανδιστικά βλέπετε όπλα. Βλέπετε την αγωδία με το 7χρονο κοριτσάκι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή για μας. Δεν τα έχουμε ξανασυναντήσει, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι θα αδειάσουν, θα φύγουν από τον Εύρο και θα πάνε στα νησιά. Και μια ο Εύρος, δεν πρέπει αυτά να τα χρεωθούμε εμείς αυτά, αυτά τα 200 χιλιόμετρα στον Εύρο δεν είναι εύκολο να φυλάσσονται συνεχώς. Επί δεκαήμερα, επί μήνες. Ναι. Αυτό το πράγμα, αν η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκληρύνουν τις στάσεις απέναντι στην Τουρκία, που προς το παρόν δεν φαίνεται αυτό, πρέπει να δούμε εμείς πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, γιατί θα έχουμε όχι δεκάδες, ίσως να έχουμε και εκατοντάδες χιλιάδες να πηγαίνουν στα σύνορά μας. Και θα δοκιμαστούν ακραία και οι αντοχές μας και οι ανοχές μας. Τώρα υπάρχει δοκιμάζεται η αντοχή, δοκιμάζεται η αντοχή της χώρας με έναν τρόπο πρωτοφανή. Με θέλω, συστήματα θέλω που να κάνω ένα σχόλιο και γι' αυτό, γιατί έρχονται πολλά μηνύματα από το πρωί. Κώστα, υπάρχει μεγάλη συζήτηση για την τοποθέτηση και της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και, και του κυρίου Κυρίτση, πρώην βουλευτή, που μιλάει για τους πρόσφυγες. Που είπε ότι η κυβέρνηση. Ναι, ότι να το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν υπάρχουν πρόσφυγες εδώ. Ότι η κυβέρνηση σκηνοθέτησε έναν πόλεμο για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από το φιάσκο με τα μάτια στα νησιά. Ωραία, να τα πάρω. Και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι δεν έχουμε δει καμία παρέμβαση αυτές τις ημέρες από τον Αλέξη Τσίπρα. Συνάδελφοι, να μείνουμε στο ότι εδώ δεν έχουμε πρόσφυγες. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει Σύρους. Δεν έχουμε δει. Δεν το ξέρουμε. Λέγεται πολιτική Σύρους. Διαχείριση ο Άκης και η Ντόρα. Ακόμα, ακόμα και αν χρησιμοποιείται ο όρος και η έννοια του πρόσφυγα, ο Ερντογάν το προκάλεσε με το Ιτλίμπ.
Δηλαδή είναι πρόσφυγες, τους οποίους ο ίδιος τράβηξε από εκεί και τους έρνει, αλλά άμα, δεν είναι πρόσφυγες στα σύνορα. Κώστα, δεν έχουν φτάσει ακόμα από το Ιτλίμπ στα σύνορα Σύριοι πρόσφυγες. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Αν σε αυτές τις πολύ κρίσιμες ώρες και στη μάχη τη διπλωματική που δίνουμε, παιδιά, προκειμένου να πείσουμε όλους αυτούς που δεν πείθονται. Δεν θέλουν με έναν τρόπο να κάνουν καθαρή στάση. Αν έχουν νόημα τέτοιου είδους δηλώσεις ή εκτιμήσεις δημοσίως ότι η κυβέρνηση, ας πούμε, σκηνοθετεί πόλεμο στον Εύρο. Είναι σκηνοθετημένο. Δεν είναι θέμα σκηνοθέτηση. Δηλαδή είναι μακέτα που λέγει ο Σιμίτης. Επικοινωνία γίνεται, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Πρώτον, το βασικό. Η κρίσιμη μέρα μέχρι την Πέμπτη. Γιατί την Πέμπτη είναι η συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν. Δεύτερον, η Ελλάδα περίμενε μια πρωτοβουλία από το Παρίσι και από το Βερολίνο. Μετά τη δήλωση της Μέρκελ, καταλάβουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία, προς τον Ερντογάν η πρωτοβουλία, δεν πρόκειται να αναλυφθεί. Ήταν ένα πάγωμα, αντικειμενικά. Τρίτον, να το ξέρουμε, είναι άλλο πράγμα. Τρίτον, χρειάζεται μια πρωτοβουλία από την κυβέρνηση για το ζήτημα της εθνικής ομοψυχίας σε διάφορα επίπεδα και στο πολιτικό εννοώ. Τέταρτον, είναι άλλο πράγμα ο Εύρος, άλλο πράγμα τα νησιά, το λέγεις νωρίτερα. Τα νησιά χρειάζονται αποσυμφόρηση, ένα το κρατούμενο που δεν το λέμε. Δεύτερον, όταν μιλάμε για τον πατριωτισμό και καλά κάνουμε, και αυτοί που σηκώνουν και σημαίες πατριωτισμού, να ξέρουν πως όταν κάνεις αποτροπή στη θάλασσα και ρίχνεις κόσμο μέσα, την έρευνα διάσωση θα την κάνει η Τουρκία. Η έρευνα διάσωση είναι άσκηση εθνικής κυριαρχίας και στην πραγματικότητα εκχωρείς το δικαίωμα, ένα εθνικό κυριαρχικό τα δικαίωμα. Τα περισκηνοθετημένου πολέμου τώρα είναι φάουλ. Σε αυτό που με ρωτάς. Ναι. Είναι φάουλ. Γενικώς, όταν έχεις κρίση, καλό είναι να προσέχεις τι λες. Όμως, ξαναλέω, άλλο να μιλάμε για πρόσφυγες και άλλο να μιλάμε για μετανάστες. Αυτό είναι άλλο. Καθαρό. Είναι η διαλογή, η ποιοτική διαλογή. Ο Γρηγόρης λέει: παιδιά, δεν είναι πρόσφυγες όλοι αυτοί. Ο Γρηγόρης μπορεί να έχει στοιχεία. Εγώ δεν έχω στοιχεία γιατί δεν έχω βρει. Ναι. Είναι από την άλλη πλευρά. Είναι, δεν είναι πρόσφυγες. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να το διαχειριστούμε. Ό,τι και να είναι άνθρωποι. Αυτή η εικόνα που βλέπουμε που είναι πίσω από την πλάτη σου. Αυτή η εικόνα που παίζει τώρα πίσω από την πλάτη σου, άμα τη δει, είναι προβληματική για τη χώρα. Επειδή μιλείς για τη Γερμανία, πάμε λίγο στον Παντελή Βαλασόπουλο στο Βερολίνο. Ερχόμαστε. Να τον συναντήσουμε. Έχουμε και ένα tweet του Τσαβούσογλου στο γερμανό ομολογό του. Πάμε όμως να δούμε και τη Μαρία την Ψαρά στις Βρυξέλλες, όπου αύριο εκεί έχουμε τη Σύνοδο των Υπουργών Μετανάστευσης. Παντελή, αυτό είναι μια τελευταία, νεότερη εξέλιξη που έχουμε. Τι λέει αυτό το tweet? Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Υπήρξαν τώρα το πρωί δηλώσεις του Γερμανού υπέξ του κυρίου Χάικο Μάσης, οι οποίες ανέβασε και στο Twitter ο Γερμανός, στις οποίες λέει ότι δεν επιτρέπεται να αφήσουμε την Ελλάδα μόνη της. Δεν επιτρέπεται να αφήνουμε τους πρόσφυγες να γίνονται έρμεο γεωπολιτικών συμφερόντων. Ανεξαρτήτως του ποιος το επιχειρεί, θα πρέπει να περιμένει την αντίστασή μας. Αμέσως ήρθε η απάντηση από τον κύριο Τσαβούσογλου στα γερμανικά με Twitter, ο οποίος του λέει: «Αγαπητέ Χάικο Μάς, θα ήθελα να πιστέψω τα λόγια σου, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες, οι φίλοι σου, σκοτώνουν πρόσφυγες στα σύνορά μας». Αυτή ήταν η απάντηση Τσαβούσογλου. Χθες το βράδυ υπήρξαν και δηλώσεις από την Καγκελάριο, η οποία χαρακτήρισε απαράδεκτη την πολιτική Ερντογκάν, λέγοντας ότι κατανοούμε ότι αισθάνεται ότι δεν έχει τη στήριξη που θα έπρεπε, ωστόσο είναι εντελώς απαράδεκτη η πολιτική του στις πλάτες προσφύγων, γιατί τώρα οι πρόσφυγες έχουν πάει στα σύνορα και βρίσκονται σε αδιέξοδο. Να πούμε ότι χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή λύση αυτή τη στιγμή, να υπάρξουν άμεσα συνομιλίες της Ευρώπης, συνολικά της Ευρώπης με την Τουρκία. Όχι μόνο η Γερμανία ή οι ξεχωριστές χώρες. Να μιλήσουμε ως Ευρώπη με την Τουρκία, ενώ να σας πω, δεν ξέρω αν υπόθηκε προηγουμένως, ότι υπήρξε πάλι τηλεφωνική συνομιλία χθες βράδυ Ερντογκάν. Από ό,τι μαθαίνουμε, πάλι τέθηκε και ένα θέμα. Θέλει χρήματα. Θέλει λεφτά. Θέλει λεφτά. Θέλει λεφτά, ναι. Και τα θέλει μάλιστα. Θα συμβείς, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Πάντως, Παντελή, και για το Βερολίνο είναι ιστορική στιγμή. Δεν μπορεί η Γερμανία, όταν έχουμε περάσει τα 10 χρόνια των μνημονίων και έχει συμπεριφερθεί με τον τρόπο που έχει συμπεριφερθεί, να στέκεται με τη λογική του εις αποστάκια απέναντι σε αυτή την ιστορία. Εδώ η Ελλάδα δέχεται σημαντική απειλή. Δεν μπορεί λοιπόν να μην αναγνωρίζουν ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα
και να μας αφήνουν. Δεν το είπε κανείς αυτό. Όχι, το λέω και να μας αφήνουν να σηκώνουμε ένα βάρος που δεν μας αναλογεί. Είναι σύνορα δεν μας αναλογεί αυτό το βάρος. Και δεν μπορούμε, γιατί δέχτηκε πολύ μεγάλη επίθεση από Γερμανούς δημοσιογράφους, οι οποίοι του έλεγαν ότι η Ελλάδα παραβιάζει τα διεθνή δικαιώματα, τα διεθνείς συνθήκες, δεν είναι δυνατόν, πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες για αυτούς τους πρόσφυγες. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η Ελλάδα είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να πούμε στην Ελλάδα να ανοίξει τα σύνορα. Τα σύνορα έχουν κλείσει και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Για να δούμε από τη Μαρία τώρα τι περιμένουμε από το αυριανό ραντεβού των Υπουργών. Καλημέρα και από τις Βρυξέλλες. Να πω καταρχάς ότι αυτό για ευρωπαϊκή λύση και για ευρωπαϊκό διάλογο με την Τουρκία είναι και εδώ μια βασική αρχή. Δηλαδή, χθες η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είπε ότι αυτό που κάνει η Τουρκία είναι απαράδεκτο. Σας το λέω με τα δικά μου λόγια. Ωστόσο, είπε ότι εμείς, για μας, η κοινή δήλωση, η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το μεταναστευτικό ισχύει ακόμα. Σεβόμαστε τη δική μας την πλευρά, να σεβαστεί και η Τουρκία τη δική της πλευρά και είμαστε σε επαφή και σε διάλογο με την Τουρκία σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είπε. Έτσι, και μέσα σε αυτό το κλίμα, οι Βρυξέλλες έχουν κινητοποιήσει όλο το μηχανισμό. Είπαμε για τους προέδρους τους τρεις που έρχονται σήμερα στην Ελλάδα νωρίτερα, το άκουσα που το είπατε, για την πρόεδρο της Κομισιόν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μια κίνηση συμβολική αλλά και ουσιαστική, γιατί θα δουν την κατάσταση που επικρατεί εκεί και, όπως είπε και η πρόεδρος της Κομισιόν, θα διαπιστωθούν οι ελλείψεις, αλλά και πώς μπορεί πρακτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει την Ελλάδα στο πεδίο. Τώρα, για να απαντήσω την ερώτησή σας. Αύριο οι Υπουργοί Εσωτερικών, μετανάστευσης βασικά, για το θέμα της μετανάστευσης, σε ένα συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί εδώ στις Βρυξέλλες, θα προσπαθήσουν να βρουν μια λύση ευρωπαϊκή για το προσφυγικό, για το μεταναστευτικό, για τη νέα κρίση. Μην περιμένουμε μεγάλα πράγματα, διότι το μεταναστευτικό έχει παραμείνει ένας παράγοντας που διχάζει την Ευρώπη. Από το 2015 το βλέπουμε αυτό και προέκυπται σε κάθε συνάντηση που συζητιόταν το μεταναστευτικό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Άρα τι να περιμένουμε, διαπιστώσεις και ευχολόγια? Όχι, διαπιστώσεις, ευχολόγια έτσι κι αλλιώς θα υπάρχουν, γιατί θα είναι ένα ευρωπαϊκό κείμενο. Όμως θα είναι και συγκεκριμένες πολιτικές με τις πρόθυμες καταρχάς χώρες. Μάλιστα. Δηλαδή, Μαρία, μην περιμένετε από το Βίσεγκραντ ότι θα μην πάρει... Μην περιμένουμε θεαματικά πρόσφυγες. Πράγματα δηλαδή, αλλαγή... Θέλω να σας πω κάτι τελευταίο. Έλα, Μαρία. Την Παρασκευή είναι το έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Ναι. Που έγινε, συγκλήθηκε μετά το αίτημα του Έλληνα Υπουργού, του Νίκου Δένδια. Θα γίνει στο Ζάγκρεπ και θα είναι επίσημο. Πάει να πει, θα βγάλει αποφάσεις. Θέλω να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι η Τουρκία δεν θέλει μόνο χρήματα. Θέλει πολιτική στήριξη αυτή τη στιγμή για την κατάσταση στη Συρία, για το Ιντλίμπ. Εκεί θεωρούν οι Βρυξέλλες ότι κρύβεται το μυστικό και για τη λύση στην κρίση που έχει ξεσπάσει στα ευρωπαϊκά σύνορα. Άρα λοιπόν ο Ερντογάν λέει στις Βρυξέλλες και στην Ευρώπη, δείτε τι μπορώ να κάνω, αν το αποφασίσω. Ακριβώς. Και τους λέει τώρα πάρτε εσείς θέση απέναντι σε αυτή την ιστορία. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία την Ψάρα. Στρατηγέ, και τον Παντελή τον Παρασόπλο. Καλημέρα. Στρατηγέ, πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στον Ευρώ, πόσο αντέχουμε γιατί έχετε περάσει από εκεί και πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση στα νησιά, διότι εκεί νομίζω ότι είμαστε ανοιχτοί. Έχετε απόλυτα δίκιο. Πέρα το τελευταίο, στα νησιά είναι πολύ δυσκολότερη η κατάσταση. Είναι δύσκολο να σφραγίσει τα σύνορα. Στον Ευρώ έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την απειλή και αυτό που λένε για μαζική εισβολή, τα βλέπουμε αυτά. Έχουμε και εμείς ελικόπτερα, έχουμε drones. Βλέπουμε. Όταν θα υπάρξει μια συγκέντρωση, ανάλογα θα μετωπίσουμε και εμείς τις δυνάμεις. Ο Εύρος μπορεί να περαστεί. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία. Ξέρετε, ο Εύρος είναι ένα ζωντανό πράγμα, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Αλλάζει η κήτη του συνεχώς. Γι' αυτό υπάρχει και μια διαρκής επιτροπή, η οποία ελέγχει κάθε φορά. Διότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι στο μέσο του ποταμού. Λοιπόν, περάσματα υπάρχουν παντού. Και υπάρχουν και πολλές νησίδες. Και πολλές νησίδες που έχουν δημιουργηθεί. Ξέρετε, βάζουμε προβόλους εμείς οι Τούρκοι κλπ. Και γίνεται νησίδα. Λοιπόν, το μόνο σημείο που είναι το επικίνδυνο είναι στις Καστανιές, όπου είναι το τρίγωνο του Κάραγκατς, που είναι χερσαίο έδαφος. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, τα σύνορα της Ελλάδος με την Τουρκία, με τη συνθήκη της Λοζάνης, είναι το μέσο του ποταμού Εύρω, το οποίο, όπως είπαμε, αλλάζει κάθε φορά, αλλά το διορθώνουμε. Και μόνο 12 χιλιόμετρα, που είναι η νησίδα του Κάραγκατς, έχουμε χερσαίο έδαφος. Και εγώ θέτω το ερώτημα.
Η Βουλγαρία με την Τουρκία έχει μόνο χερσαία σύνορα. Γιατί δεν περνάνε από εκεί και πάνε να περάσουν από τον Εύρο και από άλλο. Γιατί εκεί τους βάζουν. Έχει συμφωνία ο Μπορίσοφ με τον Ερντογάν. Υπάρχει συμφωνία ο Μπορίσοφ με τον Ερντογάν. Ο Μπορίσοφ συστηματικά. Έχουν πυροβολήσει. Όχι, δεν είναι αυτό. Ναι, και είναι ο Μπορίσοφ συστηματικά ενισχύει τις τουρκικές θέσεις και στο ΝΑΤΟ και στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Έχετε δίκιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα νησιά, κύριε Παυλόπουλε, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να αναχαιτήσεις όταν έρχονται οι βάρκες με τη συνοδεία των τουρκικών ακτεωρών και εμείς περιμένουμε στα θαλάσσια σύνορα. Πώς θα τους αναχαιτήσουμε, πώς θα γίνει το pushback? Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους οι οποίες να κινούνται στα όρια της νομιμότητας. Θα το κάνουμε αυτό? Αν το κάνουμε, μπορούμε να αποτρέψουμε πάρα πολλές. Αν πάμε, αν μου επιτραπεί η έκφραση, με το σταυρό στο χέρι, θα μπουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και από εκεί και πέρα η γνωστή μέθοδος. Αναποδογυρίζουν τη βάρκα, τη σκίζουν τη βάρκα και είσαι υποχρεωμένος πλέον να τους διασώσεις. Διότι οι Τούρκοι, αν έχετε δει, έχουν γεμίσει όλο το θαλάσσιο χώρο με drones και παρακολουθούν κάθε στιγμή. Εδώ κάνουν προπαγάνδα, μαύρη προπαγάνδα για θανάτους κλπ. Με το παραμικρό που θα παραβιάσουμε θα μας βγάλουν στα μανταλάκια, όπως λέτε. Για να δούμε λίγο τι γίνεται και με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στην παρούσα φάση εδώ που βρισκόμαστε. Πάμε στον Χρήστο τον Νικολαίδη, είναι μαζί με τον κύριο Αμίρ Καριμή, αν δεν κάνω λάθος το όνομα. Είναι μεταφραστής. Είστε αφγανικής καταγωγής. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Ο Αμίρ είναι ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το προσφυγικό και μεταναστευτικό, γιατί και ο ίδιος κατάγεται από το Αφγανιστάν, αλλά και όλα τα χρόνια τα οποία ζει εδώ στην Ελλάδα ασχολείται εργαζόμενος και απασχολούμενος σε διάφορες προνοιακές δομές που αφορούν τη φιλοξενία και την υποδοχή των προσφύγων και των μεταναστών. Άρα έχει μια πάρα πολύ καθαρή εικόνα για το τι συμβαίνει. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, Αμίρ, τι εικόνα έχεις σε σχέση με αυτή τη μετακίνηση των ανθρώπων από το ιστορικό της Τουρκίας προς τα σύνορα του Εύρου. Πώς γίνεται αυτή η μετακίνηση? Καλημέρα και από μένα και σε όλους αυτούς που υπάρχουν εκεί πέρα. Το θέμα είναι ότι δεν είναι ότι η Ελλάδα να φυλάξει τα σύνορα. Τα σύνορα Ελλάδα είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι εθνικό. Είναι ευρωπαϊκό. Ο Ερντογάν, που πριν από κάποιους μήνες είχε πει ότι θα το κάνει αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα τι έκανε, η Ευρώπη τι έκανε? Αυτά που βλέπουμε καθημερινά στην τηλεόραση στα σύνορα είναι ότι αυτά που ζήσαμε το 2015-2016 στα σύνορα Ελλάδα και Μισκόπια, αλλά λίγο με διαφορετικές συνθήκες. Τα σύνορα έκλεισε η Ευρώπη και τώρα η Ευρώπη απλά για να κάνει συμπαράσταση, απλά γράφει Twitter και κάνει ανακοινώσεις. Και πρέπει λίγο και εμείς και όλοι μας λίγο να προσέχουμε στις δηλώσεις μας, και κάθε δημοσιογράφο και ο καθένας που βγαίνει στην τηλεόραση που λέει εισβολές. Είναι λαθροεισβολές. Δεν έχουν προσφυγικό προφίλ. Αν ο Ερντογάν προσφυγικό προφίλ, πάνω απ' όλα αυτούς που υπάρχουν εκεί πέρα, ποιος έχει? Αν ο Ερντογάν στείλει 1 εκατομμύριο Σύρους στα σύνορα, η Ευρώπη και η Ελλάδα θα ανοίξει τα σύνορα? Και το πρώτο πράγμα που ακούμε ότι είναι Αφγανοί, είναι Πακιστανοί, είναι Αφρικανοί, είναι Μαροκινοί. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι τι πάει να κάνει. Υπάρχει δηλαδή κίνδυνος με τέτοια αντιμετώπιση να υπάρχει μετακίνηση και Σύριων, αυτό λες? Βεβαίως. Από εχθές έχει ξεκινήσει. Έχετε συναδέρφωση στην Κωνσταντινούπολη. Έχουν από εχθές ξεκινήσει. Υπάρχουν οργανωμένα. Εσύ έχεις δει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποιες τέτοιες αναφορές? Τι γράφουν, τι λένε? Βεβαίως υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει. Και ευτυχώς έμαθα ότι ένας από αυτούς τα δίκτυα που υπάρχουν στην Τουρκία και λένε ότι 2.500 άτομα έχουν περάσει. Και κάποια στιγμή λέω, εσύ αντί να δώσετε σωστές πληροφορίες στους πρόσφυγες να μην πάνε στα σύνορα, επειδή τα σύνορα δεν θα ανοίξουν. Από την άλλη μεριά δέχομαι και απειλές και δέχομαι ότι εσύ πρέπει να είσαι χαρούμενος, αλλά όχι να είσαι εναντίον των προσφύγων. Εγώ δεν είμαι εναντίον των προσφύγων. Ο πρόσφυγας, κύριε Άκη, ο πρόσφυγας μπαίνει παράνομα σε μια χώρα και ζητάει άσυλο. Ο πρόσφυγας δεν μπορεί να βγάλει βίζα από την πατρίδα του, από τη Συρία ή από το Αφγανιστάν. Εχθές άκουσα έναν υπουργό σε ένα κανάλι που έλεγε, λέει, η Αμερική έχει συμφωνήσει με το Ταλιμπάν ότι τέλειωσε το πόλεμο. Οι Αφγανοί να μην έρχονται. Οι Αφγανοί δεν είναι πρόσφυγες. Οι Αφγανοί είναι μετανάστες, οικονομικοί μετανάστες. Και πριν από λίγο του θεωρούσε λαθρομετανάστες. Και ενώ η λέξη λαθρομετανάστες, αν θα ψάξουμε, δεν υπάρχει καν. Αμίρ, σε ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να επιμείνω λιγάκι. Ευχαριστούμε πολύ για τον Χρήστο τον Νικολαίδη. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, παιδιά. Θα ξαναέρθουμε σε εσάς. Να ευχαριστήσουμε πολύ και τον στρατηγό και τους συναδέλφους που είναι εδώ κοντά μας. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα.
Και... Πάμε να δώσουμε το διαγωνισμό που προλαβαίνουμε. Λοιπόν, 5.000 ευρώ μετρητά για έναν τυχερό από εσάς. Μετρητά, έτσι, όχι δωρε επιταγή. Μπορείτε να τα αξιοποιήσετε και να τα ξοδέψετε όπως θέλετε, να κάνετε αποταμίευση. Από σταθερό κινητό στο 14999. Τηλεφωνείτε ή στέλνετε μήνυμα, open κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Με τον ίδιο τρόπο διεκδικείτε και την δωρε επιταγή των 1.500 ευρώ από την Alpha Wood Group, την κορυφαία βιομηχανία στην Ελλάδα στον χώρο του ξύλου, για την ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση του σπιτιού ή τη επιχείρησή σας. Σε ό,τι αφορά, σε ό,τι έχει να κάνει με το ξύλο. Από την κορυφή μέχρι το ταβάνι, μέχρι την οροφή. Δείτε όλα τα προϊόντα της Alpha Wood στο www.alphawood.gr. Πες το. Μία κουβέντα πριν κλείσουμε. Ήταν η πρώτη φορά που κάποιοι άνθρωποι που λαθρέα εισέβαλαν, 183 συνελήθησαν, παραπέμφθηκαν σε δίκη και καταδικάστηκαν. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε αυτό. Αυτό πρέπει να συνεχίζεται. Για ανθρώπους που λαθρέα, χωρίς χαρτιά και με αυτόν τον τρόπο εισβάλλουν στη χώρα, πρέπει να παραπέμπουν, να συλλαμβάνονται και να παραπέμπονται, και αυτό δεν είχε ξαναγίνει ποτέ ως τώρα. Επίσης, αυτοί που τρυπάνε τις βάρκες στα νησιά, πρέπει να συλλαμβάνονται και να παραπέμπονται, που θέτουν σε κίνδυνο μωρά παιδιά που πνίγονται όταν σκίζουν τις βάρκες. Και από εδώ υπάρχουν πολλοί από εμάς που το παίζουμε ανθρωπιστές και ευαίσθητοι. Πάμε στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Σας ευχαριστούμε όλους. Καλημέρα σας. Δείτε σε λίγο. Οι δημοσιογράφοι του Open καταγράφουν λεπτό προς λεπτό και μεταδίδουν όλες τις πληροφορίες που επηρεάζουν τη ζωή μας. Και δείτε σε λίγο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης παρεμβαίνει στην ώρα Ελλάδος 7 σε μια περίοδο ραγδαίων εξελίξεων για τη χώρα. Επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε. Λοιπόν. Πάρα πολλά τα μηνύματα, πάρα πολύ προβληματισμός από τον κόσμο. Κυρίως εδώ με τα μηνύματα που στέλνουν. Υπάρχει πολύ μεγάλη φασαρία και για τα τοποθετήσεις κάποιων που αμφισβητούν τα όσα συμβαίνουν στον Εύρο και στα νησιά, και για την ανάρτηση, για την αναφορά του κυρίου Κυρίτση, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτήσαμε τον Κώστα τον Πουλακίδα ότι η κυβέρνηση σκηνοθετεί έναν πόλεμο στον Εύρο. Ίσως να μπορούσαμε να έχουμε μετά στη διάρκεια της εκπομπής τον κύριο Κυρίτση στο τηλέφωνο να μας δώσει τη δική του εξήγηση, προκειμένου να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τα όσα έγιναν με τα ΜΑΤ κάτω στα νησιά. Αυτό είναι το ένα. Της εσωτερικής κατανάλωσης, να το πούμε έτσι. Το άλλο είναι αυτό που πραγματικά συμβαίνει τώρα και στα νησιά και στον Εύρο, και το τι πρέπει να περιμένουμε, τι μπορούμε να περιμένουμε από την Ευρώπη στις επαφές που θα έχει η κυβέρνηση. Το ανησυχητικό είναι, είπαμε ότι θα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την πρόεδρο της Κομισιόν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου στον Εύρο να δουν από κοντά την κατάσταση. Περιμένουμε να δούμε τις δηλώσεις των ξένων, ναι, και όχι τόσο του Πρωθυπουργού, που λίγο πολύ ξέρουμε ποια είναι η στάση και της δικής μας πλευράς. Και να δούμε αν θα πάρουν και κανένα μέτρο, αν θα πάρουν και κανένα απόφαση. Περιμένουμε να δούμε τι θα βγει και από την αυριανή σύσκεψη στις Βρυξέλλες των Υπουργών Εσωτερικών, των Υπουργών Μετανάστευσης. Και γι' αυτό θα συνομιλήσουμε τώρα με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Τον έχουμε τον κύριο Μηταράκη. Να τον καλημερίσουμε, να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο δικό του. Και ωραία, για τα όσα μας είπε λίγο νωρίτερα η Μαρία Ζαχαράκη, ότι συγκεντρώνονται δηλαδή με τα βαν. Υπάρχουν πληροφορίες. Ότι θα έχουμε μια μαζική προσπάθεια. Καλημέρα, κύριε καλημέρα υπουργέ. Μαζική προσπάθεια μεγάλου πληθυσμού να περάσει στη χώρα μας. Και τώρα ότι μετακινούνται από τις Καστανιές σε συγκεκριμένα άλλα σημεία και ίσως θα επιχειρήσουν μια μαζική εισβολή στη χώρα μας. Ένα μαζικό ντου, όπως το περιέγραψε η Μαρία Ζαχαράκη. Ποιες είναι οι δικές σας, ποια είναι η δική σας εικόνα? Κύριε Παυλόπουλε, καταρχήν αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη κρίση. Δεν ξέρω αν συγκρίνεται με το 2015, αλλά η αντίδραση της κυβέρνησης είναι πάρα πολύ αποφασιστική. Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έθεσε τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας στο μέγιστο σημείο επιφυλακής, έχουμε καταφέρει ήδη στον Εύρο να αντιμετωπίσουμε 25 περίπου χιλιάδες προσπάθειες να περάσουν τα ελληνικά σύνορα. Χτες το βράδυ είχαμε πολύ χαμηλές ροές στο Αιγαίο με την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου του πολεμικού ναυτικού και του λιμενικού. Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι μιλούν η για κυβέρνηση άτομα είναι αποφασισμένη να προστατεύσει. Μιλούν για αφήξεις χιλίων ατόμων σε μία μέρα. Από χτες το βράδυ αντιμετωπίσαμε αυξημένες αφήξεις την πρώτη μέρα. Από χτες το βράδυ έχουμε μηδενικές αφήξεις στο Βόρειο Αιγαίο. Έχουμε κάποιες αφήξεις στο Νότιο Αιγαίο. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια
από το λιμενικό και το πολεμικό ναυτικό και κρατάμε αποφασιστικά στα νησιά του Αιγαίου. Αντιλαμβάνεστε, τα νησιά είναι πιο δύσκολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε λιγότερη αποφασιστικότητα στα νησιά. Mm-hmm. Μάλλον έχουμε περισσότερη αποφασιστικότητα στα νησιά. Η αναστολή της διαδικασίας ασύλου στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ότι η χώρα μας δεν θεωρεί ότι αυτοί που τώρα προσπαθούν να εισέλθουν είναι πρόσφυγες. Αντίθετα, είναι πρόσωπα τα οποία εκμεταλλεύεται η γείτονα χώρα για να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Και σε αυτό εμείς είμαστε αποφασισμένοι να αντιδράσουμε. Κυρία Υπουργέ, σε αυτόν τον πόλεμο της παπαγάνδας που βρίσκεται σε εξέλιξη και, φτάνει και στους Ευρωπαίους συνομιλητές μας αλλά και στις ΗΠΑ, ότι οι ελληνικές αρχές, για παράδειγμα, σκότωσαν δύο πρόσφυγες χθες στον Εύρο. Τι απαντάμε και αν έχουμε τα ντοκουμέντα που χρειάζονται προκειμένου αύριο στην έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης να τα παρουσιάσουμε και να απαιτήσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε να πάρουμε. Η Ελλάδα έχει ζητήσει ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του άρθρου 78 παράγραφος 3 της συνθήκης, αλλά δεν περιμέναμε. Εφαρμόζουμε ήδη μετά την απόφαση του ΚΙΣΕΑ τα μέτρα που εμείς κρίνουμε ότι είναι απαραίτητα για τη χώρα μας. Αύριο στις Βρυξέλλες θα παρουσιάσουμε όλα τα στοιχεία που υπάρχουν. Ήδη είμαι σε καθημερινή επαφή. Μίλησα χτες με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων, τον Κροάτι Αναπληρωτή Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Μιλάμε καθημερινά με την Επιτροπή. Μιλάμε καθημερινά με τους ομολόγους μου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν πλήρη εικόνα το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και το γεγονός ότι οι επικεφαλής όλων των ευρωπαϊκών οργάνων θα βρίσκονται σε λίγες ώρες στη χώρα μας. Νομίζω δεν υπάρχει προηγούμενο σε αυτό. Δείχνει την ενεργή στήριξη των ευρωπαϊκών οργάνων και της Κροατικής Προεδρίας, αλλά και όλων των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την κρίση. Αλλά όπως σας είπα, ζητάμε την ευρωπαϊκή στήριξη, αλλά κινούμαστε ανεξάρτητα και θωρακίζουμε τα δικά μας σύνορα πολύ πριν αντιδράσει οποιοδήποτε άλλος. Απλώς αυτή τη στιγμή, πέρα από τα θαλάσσια, πρέπει να διαφυλάξουμε και τα χερσαία σύνορά μας και δεν ξέρω κατά πόσο και στον Εύρο. Που υπάρχουν όλα αυτά που γνωρίζετε κι εσείς, αυτά τα ανοίγματα, τα λεγόμενα ανοίγματα στον ποταμό Εύρο, κατά πόσο μπορούμε όντως και πράγματι να προστατεύσουμε τα σύνορά μας και αν επαρκούν οι δυνάμεις μας και σε σχέση και με το πόσο θα διαρκέσει επαρκούν αυτή οι δυνάμεις μας, τη διάρκεια που θα έχει. Επαρκούν οι δυνάμεις μας. Θέλω να σου πω ότι είναι πολύ συγκινητικό, μιλώντας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αστυνομικοί οι οποίοι ανήκουν σε αυτές τις ειδικές δυνάμεις και βρισκόντουσαν παραδείγματος χάρη σε αναρωτικές άδειες, οι ίδιοι τηλεφωνούν στην υπηρεσία και ζητάνε να ακυρωθεί η άδειά τους και να πάνε αμέσως πάνω. Ο κόσμος πάνω στον Εύρο στηρίζει τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, πάνε εθελοντές, δίνουν φαγητά, βοηθάνε όλος ο κόσμος. Αυτή η πανλαϊκή ενότητα που και στα νησιά αυτή τη στιγμή δημιουργείται, είναι κρίσιμη σε μια δύσκολη εποχή. Ναι. Δεν είναι για εσωτερικές έρηδες αυτή η περίοδος, δεν είναι για ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης, η οποία σε κάποια σημεία διαφωνεί ιδεολογικά με αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Είναι η στιγμή που όλοι οι Έλληνες έχουμε ένα κοινό σκοπό να αντιμετωπίσουμε μια πίεση στα εξωτερικά μας σύνορα. Κύριε Υπουργέ, αύριο τι θα ζητήσετε? Θα ζητήσουμε συγκεκριμένα μέτρα? Και αν τα έχουμε έτοιμα αυτά τα μέτρα τα οποία θα ζητήσουμε. Για παράδειγμα, θα απαιτήσουμε οι έλεγχοι, επειδή η θάλασσα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Προφανώς δεν μπορούμε να βυθίσουμε τις βάρκες. Αλλά μπορούμε να απαιτήσουμε, για παράδειγμα, αυτό που συζητείται εντόνως το τελευταίο διάστημα, οι έλεγχοι να πάνε στα τουρκικά παράλια. Αυτό θα το απαιτήσουμε αύριο. Και τι άλλο έχουμε στο μυαλό μας? Θα ζητήσουμε τη στήριξη της Ελλάδος και στην προστασία των συνόρων και στα έκτακτα μέτρα που έχουμε λάβει και στην πίεση που πρέπει να ασκηθεί στη γείτονα χώρα να σεβαστεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή εργαλοποιεί ανθρώπους, διαδίδει ψεύτικες πληροφορίες και εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο για να πετύχει πίεση στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, εκβιάζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό απαιτεί μια συνολική απάντηση από τα ευρωπαϊκά όργανα. Μέσα στην ημέρα σήμερα πρακτικά θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία των συναρμών των Υπουργείων για να είμαστε έτοιμοι. Την ίδια εβδομάδα θα συνεδριάσουν και άλλα συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρα του μεταναστευτικού. Θα συνεδριάσει το εξωτερικών υποθέσεων, θα συνεδριάσει το άμυνας. Όλη η κυβέρνηση, όλοι οι υπουργοί που θα συμμετάσχουμε σε αυτές τις σκέψεις, με ενιαία γραμμή ζητάμε την στήριξη της Ευρώπης, αλλά όπως σας είπα και από την αρχή, πριν απ' όλα, πριν από οποιαδήποτε στήριξη, η χώρα μας είναι στην πρώτη γραμμή και στηρίζει τα σύνορά μας.
Κύριε Υπουργέ, σε φωνές όπως αυτή του κυρίου Κυρίτση του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι η κυβέρνηση σκηνοθετεί αυτήν την εμπόλεμη κατάσταση στον Εύρο, τι έχετε να πείτε? Αγνοώ παντελώς οτιδήποτε μου λέγεται αυτή τη στιγμή από την αντιπολίτευση. Η υποχρέωση της πολιτείας είναι να προστατεύσει τη χώρα και τους Έλληνες πολίτες. Αντιπολίτευση από εβδομάδα. Ναι. Παρόλα αυτά, ένα κεντρικό ερώτημα μετά από την άμεση απάντηση, αναχέτηση, διαχείριση αυτής της ασύμμετρης απαιτήσης που παρακολουθούμε όλοι μας, είναι αν τα νέα δεδομένα αλλάζουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό σε σχέση με τα κέντρα κλειστής, τις κλειστές δομές, ελεγχόμενης διακίνησης κτλ. Διότι ένα ερώτημα είναι αν πρέπει να πάμε άμεσα σε αποσυμφόρηση ή αν αντίθετα αυτό που καταγράφεται μας αναγκάζει να σκληρύνουμε περαιτέρω τη στάση μας. Κατά πρώτον, επειδή συζητιέται πολύ από διάφορους κύκλους της αντιπολίτευσης το θέμα της αποσυμφόρησης των νησιών, θέλω να σας πω ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2019 φύγανε από τα νησιά 12.500 πρόσφυγες και μετανάστες, το πρώτο δίμηνο του 2020 6.200. Άρα υπάρχει συστηματική αποσυμφόρηση, η οποία γίνεται με χαμηλούς τόνους, ώστε να μην λειτουργήσει αφενός θελκτικά για τις ροές, αφετέρου είναι διαρκής η προσπάθεια μετακινήσεων. Παρόλα αυτά, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου δεν ανασάνουν. Και αυτό συνεχίζεται. Και το ξέρετε αυτό λόγω των ροών. Δεν ανασάνουν τα νησιά. Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου καταφέραμε και αντιμετωπίσαμε τις ροές, τις αυξημένες που υπήρξαν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο με ισόπωση αποσυμφόρηση. Πράγματι υπάρχει θέμα στα νησιά. Η αποσυμφόρηση ως διαδικασία είναι διαρκής και θα συνεχιστεί. Τα κλειστά κέντρα, επειδή το αναφέρατε, δεν ήθελα να το θίξω σήμερα εγώ, κύριε Παυλόπουλε, αλλά νομίζω και οι νησιώτες καταλαβαίνουν ότι σε περιπτώσεις ειδικά κρίσεων όπως σήμερα, θα ήμασταν πολύ ασφαλέστεροι αυτή τη στιγμή να είχαμε κλειστά κέντρα αντί των ανοιχτών που υπάρχουν και λειτουργούν σε Χίο, Μυτιλίνη, Σάμο, Κο και Λέρο και με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 24 ώρα εντάσσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι για λόγους ασφαλείας θα ήταν πολύ πιο κρίσιμο και σημαντικό αυτή τη στιγμή να υπήρχαν ήδη τα κλειστά κέντρα. Αλλά ναι, δεν θέλω να ανοίξω σήμερα αυτή. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα που έρχονται αυτές τις ημέρες που είπατε, τα 1000 άτομα που είδαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο να φτάνουν στη Λέσβο, παραδείγματος χάρη, πού πηγαίνουν? Γνωρίζετε πού πηγαίνουν? Έχει αναλάβει, είπατε, η αρμοστία, είδαμε τα μπανάκια της, είπατε, της αρμοστίας. Πού πηγαίνουν? Τα πρόσωπα που έχουν μπει από την αναστολή της διαδικασίας ασύλου δεν πηγαίνουν στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, διότι θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαδικασία ασύλου, είναι σε αναστολή, κρατούνται και θα μεταφερθούν σε κέντρα, κλειστά κέντρα κράτησης. Μάλιστα. Κύριε Μηταράκη, έχουμε στα χέρια μας επαρκή ντοκουμέντα που να αποδεικνύουν ότι όλη αυτή η απειλή έχει μεθοδευτεί και ελέγχεται και έχει ως αφετηρία την τουρκική κυβέρνηση? Μα νομίζω ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν το κρύβει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανείς να αποδείξει ότι η τουρκική κυβέρνηση συμβάλλει στην πίεση στα σύνορα. Νομίζω οι ίδιες οι δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων το καταδεικνύουν με τον πιο εμφαντικό τρόπο. Βεβαίως υπάρχουν και επιπλέον στοιχεία για τη στήριξη που παρέχει οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και τα στρώματα ασφαλείας στη διέλευση και στο Αχεσαία και στα θαλάσσια σύνορα. Mm-hmm. Όλα αυτά υπάρχουν ως υλικό, αλλά νομίζω κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτή τη στιγμή, ούτε τίθεται τέτοιο ερώτημα για το ρόλο που παίζει η Τουρκία για την πίεση που ασκείται. Ναι. Στον Εύρο απειλήθηκε η εισβολή μόνο από πρόσφυγες ή μετανάστες ή υπήρχαν και άλλα στοιχεία που επιδείνωσαν την κατάσταση? Ποινική, παραδείγματος χάρη. Αυτή τη στιγμή τα πρόσωπα... Με συγχωρείτε? Λέω ποινική ή κάτι άλλο που εσείς... Ποινική, λέω, ποινικά στοιχεία ή κάποια άλλη που εσείς γνωρίζετε καλύτερα. Οι 180 συλλήψεις που έχουν γίνει αξιολογούνται για να δούμε και το προφίλ όλων αυτών των ανθρώπων, για το γεγονός ότι έχουν αφαιθεί διάφορα πρόσωπα να πάνε στα σύνορα. Ναι. Από αυτούς που έχουν περάσει, μέχρι στιγμής δεν νομίζω ότι υπάρχουν, πέρα ελαχίστων αν υπάρχουν, που να προέρχονται από το Ιντλίπ της Συρίας, που υποτίθεται ότι ήταν η αφορμή για την αλλαγή της τάσης της Τουρκίας απέναντι στην κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016.
Αυτοί που έρχονται μέχρι στιγμής δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που η Τουρκία ισχυρίζεται ότι είναι το πρόβλημα, αλλά και να ήταν αυτό το πρόβλημα, είναι διεθνής υποχρέωση της Τουρκίας να κρατήσει τους Σύριους σε τουρκικό έδαφος και, εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα δεν ευθύνεται για τα γεγονότα στη Συρία. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που έχει παρέμβει στρατιωτικά στη Συρία. Νομίζω καταλαβαίνουμε ποιος έχει παρέμβει και από πού δημιουργείται το πρόβλημα. Να επιμείνω λίγο στο ερώτημά σου. Στη στήριξη, κύριε Μηταράκη, επειδή αναφερθήκατε 2-3 φορές στη στήριξη που περιμένετε και μετά. Ρωτάει ο κόσμος γι' αυτό. Επειδή ο κόσμος φοβάται, ειδικά στα νησιά και στον Εύρο, θέλω να πω ανησυχεί. Όχι φοβάται, ανησυχεί. Τι στήριξη, πρακτικά ποια είναι η στήριξη που περιμένουμε? Γιατί από ευχολόγια και από στήριξη στα λόγια έχουμε χορτάσει. Εμπράκτως ποια είναι η στήριξη που ζητάμε και που θέλουμε να έχουμε? Εμπράκτως έχουμε κινητοποιήσει ένα μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Μας έχουν προσφερθεί δυνάμεις από άλλες χώρες και για τα θαλάσσια και τα χερσαία σύνορα. Επαναλαμβάνω όμως, το είπα και πριν, στα δύσκολα εμείς είμαστε εκεί από την πρώτη στιγμή και θα μείνουμε διαρκώς εμείς εκεί. Το θέμα είναι να μην είμαστε μόνοι μας, Υπουργέ. Αυτό ουσιαστικά ρωτάει ο κόσμος. Αν είμαστε μόνοι μας. Αν εμείς κρατάμε τα σύνορα της Ευρώπης. Εμείς κρατάμε τα σύνορα της Ευρώπης, είναι κυριαρχικά μας δικαιώματα και εθνική μας υποχρέωση και το κάνουμε αποφασιστικά και αποτελεσματικά, και ήδη τα αποτελέσματα από τη στιγμή που άρχισε η ένταση, ειδικά στα νησιά μετά την απόφαση του Κισαία, βλέπουμε πάρα πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Είναι μια δύσκολη μάχη που δίνουν οι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Ζητάμε στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι δικιά μας εθνική ευθύνη η προστασία των συνόρων μας και του ελληνικού πληθυσμού. Μάλιστα. Και αυτό θα το κάνουμε. Το κάνουμε με αποφασιστικότητα και με μεγάλη επιτυχία. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα του αυριανού έκτακτου συμβουλίου. Θα μιλήσουμε αύριο από Βρυξέλλες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα σας έχουμε λοιπόν αύριο από Βρυξέλλες. Καλή συνέχεια. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλά, καλημέρα. Τώρα, είναι λογικό ο κόσμος να ανησυχεί πάρα πολύ και να ρωτάει πρακτικά, παιδιά, εμείς τι θα ζητήσουμε και τι θα πάρουμε. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Μηταράκης πρακτικά δεν έχει να μας απαντήσει αυτή την ώρα, διότι είναι μια διαπραγμάτευση η οποία είναι σε εξέλιξη. Αύριο, τόσο άλλο. Όμως, αύριο θα περιμένουμε. Και θα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Να τον δούμε τον κύριο Γεωργιάδη και να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι και αυτός μαζί μας σήμερα σε μια πολύ κρίσιμη ημέρα, διότι τα γεγονότα στην περιοχή είναι δραματικά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ακούσαμε τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό τι θα κάνει αύριο, πώς διαχειρίζεται την ιστορία αυτή. Εμένα το ερώτημά μου με το οποίο θέλω να ξεκινήσουμε είναι το εξής. Γιατί έχουμε επιδείξει ή γιατί δεν έχουμε πετύχει? Να μην μιλήσω για αδυναμία. Να συγκροτήσουμε ένα ισχυρό γκρουπ στην Ευρώπη υποστηρικτών των ελληνικών θέσεων, όταν είναι καταφανές ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ασύμμετρη απειλή. Γιατί βλέπουμε δηλώσεις οι οποίες είναι ναι μεν η Ελλάδα, αλλά να δούμε και την Τουρκία, ίξεις αφίξεις? Λοιπόν, καταρχάς δεν είναι έτσι. Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα στον Εύρο, δηλαδή το γεγονός ότι για πρώτη φορά, εγώ δεν θυμάμαι καμία άλλη φορά, οι επικεφαλής και των τριών ευρωπαϊκών θεσμών, δηλαδή της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να βρίσκονται ταυτόχρονα σε ένα σημείο με τον Πρωθυπουργό μιας χώρας, αν μου δείξετε μία ακόμα φορά που έχει συμβεί στην ιστορία, θα σας πω μπράβο. Άρα αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι μοναδικό, είναι πρωτοφανές. Για όσους δεν γνωρίζουν τους ρυθμούς με τους οποίους κινείται η Ευρώπη, αυτό καθίσταται ακόμα περισσότερο πρωτοφανές και είναι μία διπλωματική νίκη της Ελλάδος. Αρκεί η παρουσία τους εκεί. Μόνο, προφανώς και του Μητσοτάκη, αλλά της Ελλάδος. Αρκεί η παρουσία τους εκεί. Χωρίς την παρουσία τους δεν θα ξεκινούσε τίποτα, κυρία Κουτροχώη. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Δεν αρκεί η παρουσία τους. Μπράβο, αυτό. Ολοκληρώστε. Δεν αρκεί η παρουσία τους, αλλά χωρίς την παρουσία τους δεν θα μπορούσε να γίνει. Το γεγονός ότι επιλέγουν να έρθουν σημαίνει ότι δείχνουν με ποια πλευρά βρίσκονται. Και αυτό για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι μια επιτυχία. Ας μην με ψημιρούμε. Τώρα, όσον αφορά τις δηλώσεις κατά της Τουρκίας, εδώ πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι. Για την Δύση, η Τουρκία είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος. Η σύγκρουση Τουρκίας, Συρίας με Ρωσία είναι πιθανόν ο τρόπος που σκέφτονται κάποιοι στη Δύση για να κρατήσουν την Τουρκία από την αποδό πλευρά και να μην φύγει προς την πλευρά της Ρωσίας όπως ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Άρα είναι αναγκασμένοι τα γεωπολιτικά τους και τα οικονομικά τους συμφέροντα τους επιβάλλουν
να είναι πολύ πιο προσεκτικοί στο χειρισμό τους προς την Τουρκία. Διότι έτσι είναι η ζωή και έτσι είναι η πολιτική. Ναι. Το γεγονός όμως, επαναλαμβάνω ότι είναι εδώ και οι τρεις, ναι, δείχνει ποια πλευρά υποστηρίζουν. Επίσης, το ότι έχει βγει το State Department με επίσημη ανακοίνωσή του και έχει πει ότι η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα να εφαρμόσει τους δικούς της νόμους στα σύνορά της. Μας το μετέδωσε ο Μιχάλης Ιβλατίου νωρίτερα. Σωστά. Το Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Τραμπ. Ναι. Όλα αυτά είναι μεγάλες διπλωματικές νίκες. Αλλά μην μείνουμε στη διπλωματία. Το μείζον εδώ δεν είναι η διπλωματία. Το μείζον είναι οι πραγματικές επιχειρήσεις στο πεδίο από την ελληνική αστυνομία και τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Το κλίμα ομοψυχίας το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα και είναι πρωτοφανές. Και η ενότητα που έχει ξεπηδήσει στην Ελλάδα από το ένα άκρο στο άλλο. Ναι. Όλο αυτό δείχνει ότι ο Ερντογάν μας προκάλεσε. Και αυτό που πέτυχε είναι να μας κάνει μια αγροθιά. Και αυτό είναι καλό. Βέβαια, τη δέχεστε την κριτική και είναι και σε οξύς τόνους σε κάποιες τοποθετήσεις ότι αφήσατε, ότι σας ξέφυγε η ιστορία, αφήσατε χώρο στον Ερντογάν να εκδηλώσει αυτή την απειλή και ότι μας προειδοποιούσε για αυτή την μεθόδευση εδώ και καιρό. Το έλεγε σε δημόσιες δηλώσεις του. Ήταν δημόσιες οι απειλές του, αλλά εμείς δεν λαμβάναμε τα μέτρα μας. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ακριβώς δηλαδή, για να εμποδίσουμε τον Ερντογάν να ανοίξει τα σύνορα, να πάμε να κάνουμε πραξικόπημα στην Τουρκία για να τον εμποδίσουμε? Ποιος τα λέει αυτά? Αυτά είναι αστιότητες που μου λέτε. Προφανώς και η Ελλάδα δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα για να αποτρέψει μια κίνηση του Ερντογάν. Όπως δεν μπορεί η Γερμανία, δεν μπορούν οι ΗΠΑ. Όποιος τα λέει αυτά, ή το λέει από άγνοια, ή το λέει επειδή έχει κάποιο είδους πολιτικό συμφέρον. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως, μην χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Οι φωνές, ας πούμε, οι επικριτικές προς την κυβέρνηση, την ελληνική αστυνομία και τον ελληνικό στρατό, είναι θλιβερές μειοψηφίες της τάξης του 2-3%. Εγώ δεν τις βάζω παραπάνω. Το 98% των Ελλήνων είναι με την ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Τώρα τι να κοροϊδευόμαστε? Υπουργέ, αν μπορούμε να βάλουμε μια άνω τελεία, θα σας παρακαλούσω με λίγη υπομονή να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Για 2 λεπτά, ελάτε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε λίγο γρήγορα το διαγωνισμό μας. 5.000 ευρώ μετρητά για έναν τυχερό από εσάς την Κυριακή 8 Μαρτίου. Ο νικητής, η ανάδειξη του νικητή από σταθερό ή κινητό ή με μήνυμα open κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Και με τον ίδιο τρόπο διεκδικείτε και την δωρεπιταγή των 1.500 ευρώ από την Alpha Good Group, την κορυφαία εταιρεία, στην κορυφαία βιομηχανία στον χώρο του ξύλου στην Ελλάδα. Πάμε διάλειμμα. Πάμε και επιστρέφουμε. Δείτε σε λίγο. Ο πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας λοιμόξεων, Παναγιώτης Γαργαλιάνος, απαντά και εξηγεί για την εξάπλωση του κορονοϊού στη χώρα μας. Και δείτε σε λίγο. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Κρέκας συναντά στο στούντιο της εκπομπής Ωρέλαδος 7 τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μπαλάφα. Επιστρέφουμε 1 λεπτό πριν από τις 9. Πάμε ξανά στον Γεωργιάδη στην απευθεία σύνδεση, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Ευχαριστούμε για την αναμονή και την υπομονή, κύριε Υπουργέ. 2 ερωτήματα ακόμα. Κύριε Γεωργιάδη, τώρα λίγο να δούμε λίγο τι γίνεται με τα νησιά. Γιατί είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, είχαμε την ένταση πολύ γρήγορα με τις εξελίξεις. Έχουμε ξεχάσει το τι έγινε στα νησιά μας τις προηγούμενες ημέρες, με τα ΜΑΤ και που αποχώρησαν τα ΜΑΤ τελικά. Τα νησιά είναι ήδη, το γνωρίζετε πολύ καλά, επιφορτισμένα, με τεράστιο αριθμό προσφύγων και μεταναστών. Οι ροές ωστόσο συνεχίζονται. Το σχέδιο αυτό υλοποίησης των κλειστών δομών έχει, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον πάγο, θα λέγαμε. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε? Γιατί στον Εύρο, λίγο πολύ, είναι κλειστά τα σύνορα, μπορούμε να τα φυλάξουμε ευκολότερα από ότι στη θάλασσα, στο Αιγαίο μας. Τι θα κάνετε ακριβώς? Λοιπόν, πάμε λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα στον Εύρο, ξεκινάμε το τελευταίο. Καταφέρνουμε και φυλάσσουμε τα σύνορα, γιατί δουλέψαμε εντατικά αυτούς τους 6 μήνες. Που η γενική κριτική των μίντια είναι ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη παρέλαβε τα σύνορα στον Εύρο χωρίς φράχτη, ο οποίος είχε πέσει και πανηγύριζε γι' αυτό, αν θυμάστε, το ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς κάμερες και χωρίς προσωπικό. Αυτούς τους 6 μήνες, αθόρυβα μεν, αποτελεσματικά δε, η κυβέρνηση αναστήλωσε τον φράχτη και τον επισκέβασε, έβαλε τις κάμερες και προσέλαβε 800 συνοριοφύλακες, οι οποίοι τώρα είναι αυτοί που κράτησαν μαζί με τις υπόλοιπες δυνάμεις τα σύνορα κλειστά. Άρα τα σύνορα στον Εύρο φυλάχθηκαν γιατί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε τη δουλειά της. Αυτή είναι η απάντηση.
Πάμε τώρα στα νησιά. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο σας λέω ότι αυτό το οποίο μόλις είπατε δεν είναι αληθές. Ούτε έχει παγώσει το πρόγραμμα για τα κλειστά κέντρα, ούτε αποχώρησαν τα ΜΑΤ. Τα κλειστά κέντρα ξεκίνησαν να φτιάχνονται και τα κλειστά κέντρα θα γίνουν. Για ποιο λόγο θα γίνουν? Τώρα πιστεύω ότι οι νησιώτες μας το καταλαβαίνουν ακόμα καλύτερα. Χωρίς κλειστά κέντρα, δηλαδή χωρίς τις εικόνες του εγκλεισμού και της αποτροπής, το ρεύμα προς τα νησιά δεν θα σταματήσει. Και όσους και να μεταφέρουμε στην ενδοχώρα, είναι τόσες πολλές οι εκατοντάδες χιλιάδες που είναι στα απέναντι παράλια, που όσους και να πάμε στην ενδοχώρα, θα μπορούν να έρχονται στα νησιά ακόμα περισσότερο. Τις ροές πώς θα τις αποτρέψετε στο Αιγαίο? Προς το συμφέρον πρώτα των νησιωτών. Πώς θα σταματήσετε τις βάρκες? Είπατε? Τις βάρκες πώς θα σταματήσετε? Με τη σειρά λέω. Για να σταματήσουν οι βάρκες, πρέπει αυτοί που μπαίνουν στις βάρκες να σταματήσουν να θέλουν να πληρώνουν τους λαθρέμπορους για να τους περνάνε απέναντι. Για να σταματήσουν να πληρώνουν τους λαθρέμπορους να περνάνε απέναντι, πρέπει να ξέρουν από τους προηγούμενους που μπήκαν στις βάρκες ότι εδώ πέρασαν άσχημα. Ότι εδώ τους κλείσαμε μέσα. Ότι εδώ δεν μπορούν να κάνουν αυτό που νομίζουν θα κάνουν. Μόνο αυτές οι εικόνες της πλήρους αποτροπής, της αυστηρής φύλαξης των κλειστών κέντρων, του εγκλεισμού όσων δεν είναι πρόσφυγες στα κλειστά κέντρα, θα στείλει το μήνυμα απέναντι: μην πηγαίνετε στην Ελλάδα. Άρα τα κλειστά κέντρα είναι πρωτίστως προς το συμφέρον των νησιών. Εάν δεν κάναμε κλειστά κέντρα, θα έπρεπε οι νησιώτες να μας το ζητάνε. Όσον αφορά την αποσυμφόρηση των νησιών, ο ΣΥΡΙΖΑ ψευδόμενος και υποκριτικά συνεχώς ζητάει να μεταφέρουμε ανθρώπους από τα νησιά στην ενδοχώρα, πιστεύοντας προφανώς ότι έτσι θα δημιουργήσει στην κυβέρνηση πολιτικό πρόβλημα στις διάφορες περιοχές της ενδοχώρας που θα έπρεπε να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί λέω ψευδόμενος? Γιατί ο κύριος Τσίπρας ήταν ο πρωθυπουργός που δέχτηκε τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Αγκύρας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η δήλωση ότι η Τουρκία υποχρεούται να δεχτεί πίσω μόνον όσους είναι στα νησιά. Και όσοι μεταφερθούν τυχόν στην ενδοχώρα δεν συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία και άρα αυτοί θα πρέπει να μείνουν για πάντα στην Ελλάδα. Αυτό το έχει υπογράψει ο κύριος Τσίπρας, το έχει υπογράψει ο κύριος Μουζάλας, το ξέρει ο κύριος Τζανακόπουλος που ήταν τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ναι. Άρα κάθε φορά που ακούτε ένα από το ΣΥΡΙΖΑ να λέει πάρτε τους από τα νησιά και πηγαίνετε στην ενδοχώρα, να ξέρετε ότι μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Διότι οι ίδιοι έχουν υπογράψει το ακριβώς ανάποδο. Δεν πάμε σε αποσυμφόρηση προς την ενδοχώρα, αφού αυτό το καταγγέλλεται. Τα νησιά θα αποσυμφορηθούν. Τα νησιά θα αποσυμφορηθούν, κύριε Παυλόπουλε, με δύο τρόπους. Ο πρώτος θα είναι με τα κλειστά κέντρα που θα στείλουν το μήνυμα αποτροπής για να σταματήσουν να έρχονται τόσο πολύ. Έτσι όπως το περιγράφετε, ακούγονται σαν να είναι προσωρινές φυλακές, κύριε Γεωργιάδη. Με συγχωρείτε που το θα λέω είναι έτσι. Προσωρινές φυλακές και ισόβιες φυλακές για όποιον δεν θέλει να γυρίσει πίσω, κυρία Κουτροκόη. Πολύ απλά τα πράγματα. Στην Ελλάδα δεν πρέπει να έρχονται. Θα είναι μέσα κλεισμένοι, αλλά δεν θα είναι φυλακοί και θα σας πω και για ποιο λόγο. Ξέρετε καμία φυλακή στον πλανήτη που όταν θέλεις να φύγεις σου δίνουν και το εισιτήριο του αεροπλάνου για να φύγεις? Μπορείτε να μου δείξετε μια τέτοια φυλακή? Λοιπόν, σε αυτά τα κλειστά κέντρα, όποιος θέλει από το Αφγανιστάν, από την Σομαλία, από το Μπαγκλαντές, από το Πακιστάν, από που είναι, θα είναι κλεισμένος μέσα, αλλά μόλις σηκώσει το χέρι του και πει «Συγγνώμη, θέλω να γυρίσω την πατρίδα μου», θα του δίνω και το εισιτήριο να γυρίσει την πατρίδα του. Άρα καθόλου φυλακή δεν είναι. Άλυση. Είναι κλειστά κέντρα για να προστατεύσουμε την Ελλάδα από την εισβολή. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι που είναι απέναντι στα παράλια. Στην Ελλάδα είναι ανεπιθύμητοι. Δεν πρέπει να έρχονται. Μην πιστεύουν τους δουλεμπόρους, μην τους παίρνουν τα λεφτά τους, μην πιστεύουν τον Ερντογάν. Εδώ δεν θα βρουν δίωδο για την Ευρώπη. Αποκλείεται να περάσουν προς την Ευρώπη μέσω της Ελλάδος. Κύριε Αυτό Υπουργέ. Πρέπει να είναι το μήνυμα, πρέπει να είναι σαφές, πρέπει να είναι αυστηρό, πρέπει να είναι αταλάντευτο για να είναι αποτελεσματικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παυλόπουλε. Η Ελλάδα στέκεται όρθια και με υπερηφάνεια. Είμαστε όλοι ενωμένοι και πάμε να σώσουμε την πατρίδα μας. Μην ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πάμε στο Μαρίνο Αλιφέρη. Πάμε στο Μαρίνο τον Αλιφέρη στη Λέσβο, γιατί στις Κάλες Καμιάς, γιατί βλέπαμε νωρίτερα ότι έπαιρναν με τα βανάκια τη ΣΥΠΑ τη αρμοστία του ανθρώπου που έφτασαν εκεί στο σημείο εδώ και δύο ημέρες, Μαρίνο. Όχι σήμερα, χθες και προχθές. Αλλά δεν γνωρίζαμε μέχρι πριν από λίγη ώρα πού πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουμε μάθει κάτι νεότερο?
Με τα πούλμαν που βλέπετε εδώ πίσω μου θα μεταφερθούν περίπου 120 μετανάστες από το Αφγανιστάν στο λιμάνι της Μυτιλίνης, εκεί όπου αναμένεται να δηλώσουν τα στοιχεία, τα προσωπικά τους στοιχεία, να γίνει δακτυλοσκόπηση και φωτογράφηση, δηλαδή με λίγα λόγια η καταγραφή τους, να παραμείνουν στη συνέχεια μαζί με τους υπόλοιπους μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται στο χώρο στο λιμάνι της Μυτιλίνης τα τελευταία 24 ώρα. Και οι πληροφορίες που έχουμε από αξιόπιστη πηγή του λιμενικού σώματος είναι ότι αναμένεται τις επόμενες ημέρες να φτάσει κάποιο πλοίο από τον Πειραιά για να μεταφέρει αυτά τα άτομα πιθανότατα σε άλλο σημείο, κατά πάσα πιθανότητα στην περιοχή του Πειραιά. Τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχουμε από το λιμενικό είναι ότι δεν έχει γίνει κάποια αποβίβαση από το πρώτο φως της ημέρας σήμερα σε κάποια παραλία της Λέσβου. Σε αυτό βοηθάει βέβαια και ο καιρός που επικρατεί στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα τουρκικά παράλια και στη Λέσβο, όπου φαίνεται εκεί ότι έχουμε κάποια θαλασσοταραχή. Το σίγουρο είναι ότι είχαμε νωρίτερα μία αποτροπή από πλωτό του λιμενικού σώματος. Σε λίγη ώρα αναμένεται εδώ να γεμίσουν τα δύο πούλμα και να μεταφερθούν οι περισσότερα από 120 μετανάστες από το Αφγανιστάν στο λιμάνι της Μυτιλίνης για την καταγραφή τους. Ευχαριστούμε τον Μαρίνο τον Αλιφέρη και τον Δημήτρη τον Ζαΐμη και τον Γιάννη Παναγιωτίδη, τους οπερατέρ, τους τεχνικούς του Open που μας μεταδίδουν αυτή την εικόνα από την καρδιά των γεγονότων. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Δήμητρα τη Μανιαβού. Πάμε, Δήμητρα Μανιαβού, κοντά μας να δούμε οι ιστοσελίδες πώς περιγράφουν την κατάσταση και ποια είναι τα θέματα τα οποία είναι πρώτα και επικρατούν. Λοιπόν, να δούμε τι επικρατεί, λοιπόν, ποιες ειδήσεις κυριαρχούν στον ηλεκτρονικό τύπο και να ξεκινήσουμε με το έθνος.gr. Νύχτα αγωνία σε Εύρο και νησιά, συναγερμός για την φύλαξη των συνόρων, γράφει στην πρώτη σελίδα του το Έθνος. Πρώτο θέμα. Συμβαίνει τώρα μεταναστευτικό στον Εύρο. Ο Μητσοτάκης με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζει και ο Τραμπ. Και μεταναστευτικό στον Εύρο. Ο Μητσοτάκης, ακριβώς η ίδια είδηση βλέπουμε και εδώ. CNN.gr. Ακόμη μία νύχτα αγωνία στα ελληνοτουρκικά σύνορα Μητσοτάκης και Ευρωπαίοι. Last Journal. Συμβαίνει τώρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πέτυχε μεγάλη νίκη ενάντια σε όλες τις προβλέψεις. Η πιο μεγάλη της ζωής του, είπε. Και μα πότε θα το καταλάβουμε επιτέλους. Ζήτημα υψής της εθνικής απειλής και ασφάλειας. Το σχέδιο του Ερντογάν. Συνεχίζουμε με Real.gr. Στήριξη και από Τραμπ δικαίωμά σας να επιβάλλετε τον νόμο στα σύνορα. Ο Μητσοτάκης με την πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Εύρο. Είναι η πρώτη είδηση όπως βλέπετε. Life.gr στον Εύρο. Ο Μητσοτάκης με τους επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης πτήση με ελικόπτερο πάνω από τα σύνορα. Athens Voice, η ίδια είδηση ακριβώς στον Εύρο. Κυριάκος Μητσοτάκης και επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσμών. Και το ηχηρό μήνυμα γράφει το USA.gr που θα στείλει ο Μητσοτάκης από τον Εύρο, έχοντας δίπλα του τα κεφάλια της Ευρώπης. Μάλιστα. Φυσικά και στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κυριαρχούν οι εξελίξεις. Ακριβώς. Και ο πόλεμος προπαγάνδας που αυτές τις ώρες επιχειρεί η Τουρκία. Βλέπετε το hashtag fake Turkish propaganda και μια χαρακτηριστική ανάρτηση που λέει ότι το γεγονός ότι αν ο δικτάτορά σας λέει κάτι δεν σημαίνει ότι είναι και αληθινό. Ναι. Και είναι και οι απαντήσεις από την ελληνική πλευρά και του κύριου Πέτσα μέσω του Twitter και του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ναι, ενδεικτικές ακριβώς. Λέει ο κύριος Πέτσας καμία, κανένας πυροσβολισμός από τους Έλληνες συνοριοφύλακες. Οι ελληνικές, λέει, συνοριακές δυνάμεις δεν έχουν ανοίξει πυρ ενάντια σε άτομα που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα. Ο αντίθετος ισχυρισμός δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από μία σκόπιμη παραπληροφόρηση, fake news. Και είναι και σε αυστηρό ύφος και η απάντηση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Όταν μία χώρα εργαλειοποιεί, γράφει ανθρώπους ως πολιορκητικό κρυό, κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις για να τους παραπλανήσει και παραβιάζει συστηματικά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών χωρών, δεν είναι σε θέση να κουνά το δάχτυλο σε κανέναν και βέβαια δεν είναι σε θέση να δίνει μαθήματα διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άλλωστε, καταλήγει σε αυτά τα μαθήματα η Τουρκία επί χρόνια μένει μετεξεταστέα. Μάλιστα. Τώρα, μαύρη επέτειος. Ενώ έχουμε αυτά τα δραματικά γεγονότα,
Λείπει από κοντά μας ένας άνθρωπος που είχε τον δικό του τρόπο να αποτυπώνει τις τραγωδίες ανά τον κόσμο και τους πολέμους και τις συνέπειές τους, ο Γιάννης Ομπεχράκης. Μιλάμε για τον Έλληνα φωτορεπόρτερ, ο οποίος ήταν για χρόνια συνεργάτης του πρακτορείου Reuters. Ο Γιάννης Ομπεχράκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πέρυσι 2 Μαρτίου. Βλέπουμε μέσα από τις φωτογραφίες του όμως πώς παραμένει στην αιωνιότητα. Βλέπετε εδώ πώς είχε αποτυπώσει το προσφυγικό δράμα στην Ιδωμένη. Και τα μεγαλύτερα γεγονότα παγκοσμίως για πάρα πολλά χρόνια. Με διεθνείς διακρίσεις και βραβεύσεις. Φυσικά και βραβεύσεις. Δήμητρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε στο τραπέζι μας. Μας περιμένει ο κύριος Κώστας Κρέκας, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και ο κύριος Γιάννης Μπαλάφας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός. Καλημέρα και στους δύο σας. Καλημέρα. Καλώς τους. Τώρα, κυρία Κρέκα, θα ξεκινήσω από τον κύριο Μπαλάφα. Διότι θέλω να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση, αν υιοθετείτε αυτό που διατυπώνεται και από πρώην στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Κυρίτσης, ότι εδώ η κυβέρνηση σκηνοθετεί τα γεγονότα, έναν πόλεμο στον Εύρο, προκειμένου να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από την απόφαση των ΜΑΤ στα νησιά. Ή αν θεωρείτε ότι αυτό το σχόλιο απέχει από την πραγματικότητα, είναι ένα ατυχές σχόλιο. Λοιπόν, να δούμε την πραγματικότητα. Καταρχήν, προηγούμενα. Με συγχωρείτε που θα το πω. Άκουγα κάποιον να μιλάει και να υπερασπίζει την κυβερνητική θέση. Ήταν ο υπουργός ο κ. Μηταράκης, ο υφυπουργός ο κ. Κουμουτσάκος. Ποιος ήταν? Ο κ. Χρυσοχοίδης που ασχολιόταν παλιότερα με το προσφυγικό. Ποιος ήταν? Ήταν ο κ. Μηταράκης και ο κ. Γεωργιάδης. Γιατί το λέτε έτσι? Ο κ. Γεωργιάδης έφερε καμιά επένδυση για τις επενδύσεις, μιλούσε. Για το προσφυγικό μιλούσε. Για την απειλή που δέχεται η χώρα. Εντάξει. Μου λύθηκε η απορία. Δέχεται απειλή η χώρα. Είχα μια απορία. Επειδή το ειρωνεύεστε. Να ασχολεί τον καθένα με τη δουλειά του. Απειλή δέχεται η χώρα. Λοιπόν, ας αφήσουμε. Τα γεγονότα ποια είναι. Ναι. Τα γεγονότα είναι ότι η κυβέρνηση για άλλη μια φορά, όπως έγινε και με το σύμφωνο Λιβύης Τουρκίας, όπως έγινε και πολλές φορές το τελευταίο επτάμηνο, ευνηδιάστηκε. Σαν να μην περίμενε τίποτα, σαν να μην ήξερε τίποτα. Δηλαδή, έκανε αυτή την, πώς να την πούμε τώρα, ενέργεια με τα ΜΑΤ στα νησιά, έτσι. Δηλαδή, αυτό το στρατό κατοχής για τους νησιώτες, όχι για μένα, για τους νησιώτες, ας πούμε, στρατό κατοχής που έστειλε. Βρήκε την ευκαιρία ο Ερντογάν και κάνει αυτό που έκανε στον Εύρο, στέλνοντας τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, δηλαδή άνοιξε την κάνουλα. Εγώ καταρχήν θεωρώ ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Λέτε ότι περίπου προκαλέσαμε τον Ερντογάν. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι. Είπα. Λέτε ότι βρήκε την ευκαιρία ο Ερντογάν. Μου κάνει εντύπωση ότι η κυβέρνηση και αυτή τη φορά σε ένα ζήτημα το οποίο το παρακολουθεί, δεν πρόκειψε εκ του μηδενός, ευνηδιάστηκε. Δηλαδή, δεν ξέρω, υπηρεσίες, εκτίμηση πολιτική, ενεργητική, εξωτερική πολιτική, δεν θα έπρεπε να ξέρει ή να υποθέτει ενέργειες τέτοιου τύπου ακραίες, λάθος, καταδικαστές του Ερντογάν. Όταν είναι στριμωγμένες στο Ιντλίμπ, στην Σύρια, κάτι θα έκανε. Έλα, τι έχει, θα τι έχει να εκβιάσει ο Ερντογάν? Τα 4-3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες έχει να εκβιάσει την Ευρώπη και να στριμώξει και την Ελλάδα. Και αυτό, δηλαδή, θέλω να πω ότι οποιοδήποτε κάνει μια στοιχειώδη ανάλυση. Μα δεν το αντιμετώπισε. Να μην ευνηδιαστεί καταρχήν. Δεν μπήκανε, δεν το αντιμετώπισε. Δεν υπάρχει το πράγμα. Αλλά πώς ευνηδιάστηκαν αν το αντιμετώπισε? Ότι θα κάνει κάτι τέτοιο ο Ερντογάν. Αυτό εννοώ. Ενώ από εκεί και πέρα, ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται και πρέπει να δούμε, μπορούμε να το δούμε και στη συνέχεια, δεν έχω πρόβλημα, τι πρέπει να γίνει. Εμείς σε κάθε περίπτωση εκφράζουμε τη διάθεσή μας να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και με την κυβέρνηση, παρά τις αντιρρήσεις που έχουμε σε πάρα πολλά ζητήματα και πώς χειρίζεται το προσφυγικό μεταναστευτικό, να κουβεντιάσουμε μερικά πράγματα, γιατί είναι εθνική σημασία ορισμένα ζητήματα, φυσικά όχι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με φυλακές κτλ. Είμαστε όμως για την αντίδραση αυτή είναι σωστή που βλέπουμε στον Εύρο. Ποια πράγμα? Η αντίδραση αυτή είναι σωστή στον Εύρο. Προστατεύεις τα σύνορά σου. Προφανώς και καλά κάνεις. Επειδή το έχετε χειριστεί το πράγμα. Επαναλαμβάνω. Έχετε περάσει από εκεί. Είμαι σαφής. Ναι. Προστατεύεις τα σύνορά σου. Προφανώς και καλά κάνεις. Απλώς αυτό είναι ευθύνη του κράτους. Δεν είναι διάφορων αυτόκλητων προστατών ή οτιδήποτε άλλο. Και μπορώ να σας πω και συγκεκριμένα. Αυτό το κάνει το κράτος, προστατεύει κτλ. Με τις ενέργειες που χρειάζεται αυτοσυγκράτηση, χρειάζεται ψυχραιμία, αλλά προφανώς το κράτος. Υπήρξε σχέδιο στον Εύρο. Παρακαλώ. Υπήρξε σχέδιο στον Εύρο. Από την πλευρά της κυβερνήσεως. Εγώ νομίζω ότι ευνηδιάστηκε. Εσείς δεν νομίζετε? Μάλιστα. Κύριε Σκάκα, τι λέτε? Καταρχήν να σχολιάσω για το μεταναστευτικό ή για τα αγροτικά. Γιατί ο κ. Μπαλάφας είπε ότι δεν μπορούμε να σχολιάσουμε θέματα εκτός
αρμοδιοτήτων Υπουργείου. Εντάξει, ναι. Δεν υπάρχει. Για εσά δεν ισχύει. Πω, γιατί είστε εγκρατή και προσεκτικό. Δεν είστε επιπαντό επιστητού προ Θεού. Για τα καλά σα λόγια. Ούτε πολύ πράγμα. Ούτε πολύ πράγμα. Θα σα πω κάτι. Νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικέ κρίσιμε οι στιγμέ που περνάει η χώρα. Και χρειάζεται να σχολιάσουν και αλλήμον να είναι ο πολιτικός σήμερα δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει ή να συμβάλλει στην αντιμετώπιση μιας τέτοιας κρίσης, από όπου και αν βρίσκεται. Θα σας πω, λέει ο κ. Μπαλάφας, ότι ήταν ανέτοιμη η κυβέρνηση, ή ευνηδιάστηκε. Και εγώ θα πω πώς είναι δυνατόν να ευνηδιαστεί μια κυβέρνηση η οποία έχει προχωρήσει σε πρόσληψη 1.500 ειδικών φρουρών, οι οποίοι ήδη έχουν μεταφερθεί στα σύνορα, η οποία έχει φροντίσει ώστε να έχει αποκατασταθεί ο φράχτης, για τον οποίο πάρα πολλοί και κυρίως ελέγχοι από το ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούσαν να γίνει, να θυμίσω, η οποία έχει καταφέρει μέχρι τώρα, τις τελευταίες μέρες, να αποτρέψει την είσοδο πάνω από 10.000 ή περίπου 10.000 τέλος πάντων παράνομων μεταναστών. 25.000 λένε σήμερα. Μέχρι χθες ήταν 9.000 περίπου. Που σημαίνει ότι φαίνεται ότι έχουμε μία κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό, ο οποίος δηλώνει καταρχήν απερίφραστα ότι μην έρθετε στην Ελλάδα, γιατί θα επιστρέψετε πίσω, λέει στους πολίτες τρίτων χωρών. Και από την άλλη βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει προχωρήσει σε όλες τις αστυνομικές δυνάμεις εκείνες και αλλά και τις αντιπλοκές μονάδες, έχει ενισχύσει τα σύνορα για να αποτρέψει ακριβώς την είσοδο τέτοιων πολιτών τρίτων χωρών. Από την άλλη βλέπουμε ότι δυστυχώς έχουν πέσει μάσκες, ο Ερντογάν δεν κρατάει πια ούτε τα ελάχιστα προσχήματα. Χρησιμοποιεί και εργαλοποιεί αυτούς τους αθώους ανθρώπους για να πιέσει την Ελλάδα και κατ' επέκταση να πιέσει και την Ευρώπη. Εμείς ως κυβέρνηση είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε σε αυτό, να μην επιτρέψουμε να μπουν παράνομοι μετανάστες στη χώρα. Ναι, αλλά γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς θα φέρει τη χώρα μας σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Στη σας. Από τη μία τους λέτε αφήστε τη φτηνή κριτική. Ελάτε να φτιάξουμε, να συγκροτήσουμε ένα αλλαγές εθνικό μέτωπο απέναντι σε μια σύμμετρη απειλή. Και από την άλλη, όταν σας λένε, παιδιά, ελάτε να κάτσουμε στο τραπέζι οι πολιτικοί αρχηγοί, διότι η απειλή είναι πολύ μεγάλη και φαίνεται ότι δεν θα σταματήσει εδώ πέρα ο κύριος Ερντογάν, δεν τους φωνάζετε να συζητήσετε. Αντιθέτως, τους λέτε ότι ο Τσίπρας έχει πάει για χαρταετό και ότι κρύβεται. Δεν είναι αντιφατικό αυτό? Ακούσετε, η πραγματικότητα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας είναι απόν ως αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, όπως ήταν απόν και ως πρωθυπουργός της χώρας σε κρίσιμες στιγμές της χώρας, να μην επαναλάβω αυτά. Έκανε δήλωση μετά και τα γεγονότα. Ακούστε. Ή στα βουνά για εκδρομές. Μου επιτρέπετε, κύριε Μπαλάφα. Για Σαββατοκύριακα στο Παρίσι. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, ούτε σκι πήγαινε, δείχνε, ούτε στις θάλασσες να κάνει. Αν μου επιτρέπετε. Ένα λεπτό. Σήμερα η χώρα δέχεται πολύ μεγάλη αντιπαράθεση σε ένα σοβαρό επίπεδο. Επιτρέπετε τώρα. Ποιος έκανε σκι. Μου επιτρέπετε. Σας επιτρέπω, αλλά και δεν σας διέκοψα. Δεν χρειάζεται. Σήμερα η χώρα δέχεται πολύ μεγάλη πίεση. Γεγονότα. Τι λέει η αντιπολίτευση? Τι λέει ο κύριος Τσίπρας? Ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη του, αλλά και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν λέει αυτό. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι άλλο. Αυτό το οποίο αλλά λέει είναι Τσίπρας... Λέει πολύ ξεκάθαρα. Λέει, αδειάστε τα νησιά και φέρτε όλους τους παράνομους μετανάστες στην ενδοχώρα. Αυτό λέει. Δεν μιλάει για αποσυμφόρηση. Τα ελληνικά είναι πολύ ωραία. Κύριε Μπαλάφα, δεν μου επιτρέπετε όμως να... Δεν γίνεται να κάνουμε κουβέντα έτσι. Θέλω ότι είστε ευγενείς πολιτικός. Επιτρέψτε μου, να κάνω μια κουβέντα. Δεν γίνεται έτσι. Αυτοί που μας ακούνε πάντως δεν ακούνε τίποτα. Θα συνεχίσετε, διακόπετε. Συγγνώμη, αλλά... Τι λέει ο κύριος Τσίπρας, δεν λέει να αποσυμφώρησε. Άρα τι λέει, να έρθουν όλοι σε εδώ χώρα. Όλοι. Ποιοι? Αποσυμφώρησε. Τι λέει? Δεν σημαίνει να αδειάσει το νησί 20.000. Ακούσε. Που το λέει ο ΙΕ, δεν το λέω εγώ. Μα 20.000 είναι όλοι και όλοι συμβόλοι. 25.000. Έχει πει πριν από τρεις μέρες λοιπόν, ότι 20.000 έχουν το δικαίωμα να έρθουν στην εδώ χώρα. Όσο και να φωνάζετε και να προσπαθείτε να με διακόψετε. Εγώ θα πω αυτό το πράγμα. Δεν σα ρώτησα, με διακόψατε. Με διακόψατε, δεν σα ρώτησε κανένα. Με ρωτήσατε. Ωραία. Δεν σας ρώτησα, παρακαλώ να μιλήσω. Απαντάει στη μομφή, κύριε Αποσυμφόρηση ότι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης είναι απόν. Μάλιστα, εσείς είπατε απόν. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι η κυβέρνηση ότι έχει πάει για χαρταετό. Εγώ έβλεπα τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται το Μάτι, να επισκέπτεται τότε τις κρίσιμες περιοχές της χώρας που υπήρχαν κάποιες καταστροφές. Δεν βλέπω τον κύριο Τσίπρα εδώ και μέρες ούτε να εμφανίζεται ούτε να λέει και κάτι. Εκείνο το οποίο βλέπω να επαναλαμβάνει συνέχεια και συνέχεια είναι αδειάστε τα νησιά και φέτε εδώ χώρα. Και λέω, μπορούμε να πάρουμε από τα νησιά αυτούς οι οποίοι είναι παράνομοι μετανάστες, δεν έχουν προσφυγικό προφίλ. Όταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε συμφωνήσει ότι μόνο όσοι κριθεί το άσυλό τους και βρίσκονται στα νησιά πρώτης υποδοχής, μόνο αυτοί μπορούν να επιστρέψουν πίσω. Άρα,
Εδώ θέλω να πω κάτι. Εδώ έχουμε μία χώρα και μία κυβέρνηση, η οποία για πρώτη φορά βλέπουμε ότι αντιδρά σε αυτό το οποίο πάει να κάνει η Τουρκία. Δεν είχαμε δει το 15 τέτοιες αντιδράσεις. Βλέπαμε καραβάνια μεταναστών να εισέρχονται από τα σύνορα, τα βόρεια σύνορα και να κάνουν πορείες τότε στις εθνικές οδούς. Να μην τα ξεχάσουμε αυτά. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή αστυνομικές δυνάμεις, βλέπουμε στρατιωτικές μονάδες και τις τοπικές κοινωνίες όλοι μαζί να εφαρμόζουν την πολιτική που θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση να εφαρμόσουν. Και αν μου επιτρέπετε. Ναι. Αν μου επιτρέπετε. Θα πρέπει να υπάρξει. Μας και στο χρόνο. Άνω τελεία. Θα το πείτε, το κύριε Σέκα, συγγνώμη, δεν θέλω να σας το. Χρειάζεται ομόνοια. Ναι. Εννοείται. Αλλά θα πρέπει όλοι να δουν τα πράγματα με την πραγματική τους διάσταση και να μην προσπαθούν να εκμεταλλευτούν μικροπολιτικά τις καταστάσεις. Θα το απαντήσει ο κύριος Μπαλάφα συνολικά, μέσω κύριε Μπαλάφα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και ο κύριος Ευηπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Κύριε Στυλιανίδη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Να ακούσουμε και τη δική σας εκτίμηση, παρακαλώ πολύ, για τα όσα συμβαίνουν πάνω στην περιοχή. Πρώτα απ' όλα να πω, κύριε Παυλόπουλε, ότι είναι τραγικό λάθος σε τόσο κρίσιμες ώρες το πολιτικό σύστημα να αντιπαρατήσει μεταξύ τους. Δηλαδή αυτές οι άγονες αντιπαραθέσεις, θέτε εσείς, θέτε εμείς, δεν βοηθούν ούτε την προσπάθεια που κάνει η ελληνική πολιτεία να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ούτε συμβάλλουν σε κάτι. Τώρα όσον αφορά τον Εύρο, θέλω να σας πω ότι είναι πρωτόγνωρο, το ζούμε μετά από πολλά χρόνια, και θετικό το γεγονός ότι η τοπική κοινωνία σε αρμονική συνεργασία με την αστυνομία και το στρατό υπερασπίστηκε τα ελληνικά σύνορα όπως πρέπει. Η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι να μπαινοβγαίνει όπως θέλει, όποιος θέλει και όποτε θέλει, χωρίς έλεγχο. Επίσης δεν έγινε ανεκτό από τους ακρίτες το παιχνίδι που πήγε να στήσει η γειτονική χώρα σε βάρος της χώρας μας, δημιουργώντας με fake news ψευδείς εντυπώσεις προκειμένου να σκοφαντήσει την εικόνα μιας χώρας όπως η Ελλάδα, ευρωπαϊκής, η οποία ξέρει να τηρεί τους κανόνες και του διεθνούς δικαίου και να σέβεται και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι άλλο όμως να σέβεσαι τα ανθρώπινα δικαιώματα και να δείχνεις ευαισθησία που δείξαμε εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα απέναντι σε ευαίσθητες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μεταναστών. Είναι άλλο να προασπίζεις την εθνική γραμμή. Εκεί θέλω να τονίσω ότι οι Θρακιώτες για ακόμα μια φορά απέδειξαν ότι ξέρουν να ξεχωρίζουν το ένα από το άλλο και ξέρουν να βάζουν πλάτη στα δύσκολα. Η τοπική κοινωνία από την πρώτη στιγμή έσπευσε αγρότες, ντόπιοι να προσφέρουν φαγητό και όλα τα αναλώσιμα στους στρατιώτες και τους αστυνομικούς που φιλούσαν τα σύνορα. Η πολιτοφυλακή βγήκε να φυλάξει τα περάσματα, δείχνοντας ότι υπάρχει ετοιμότητα υπεράσπισης των σύνορων και η αστυνομία, λειτουργώντας απόλυτα συγκροτημένα μαζί με το στρατό, κατάφερε να κρατήσει τα σύνορα, δείχνοντας ότι η Ελλάδα είναι πλέον ένα οργανωμένο κράτος. Μάλιστα. Κύριε Στυλιανίδη, τώρα να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβαση. Είναι λίγο περιορισμένος ο χρόνος λόγω. Ο κύριος Μπαλάφας πρέπει να απαντήσει συνολικά. Γιατί? Για να μην σας δώσουμε το λόγο για 10 δεύτερα, επιτρέψτε μας αμέσως διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με εσάς. Εσείς θα έχετε το λόγο να απαντήσετε συνολικά, γιατί σας λέει ο κύριος Σέγας και ο κύριος Στυλιανίδης ότι αυτά συμβαίνουν για πρώτη φορά. Το 2015 περίπου είχατε ανοίξει και πανό και τους υποδεχόσασταν. Δεν άκουσα αυτό να λέει ο κύριος Στυλιανίδης. Άκουσα πολύ καλά τι είπε ο κύριος Στυλιανίδης. Και της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπε ο κύριος Σκρέκας ότι το 2015 δεν τα βλέπουμε αυτά. Δεν τα βλέπαμε αυτά. Άκουσα πολύ καλά τι είπε ο κύριος Στυλιανίδης. Τον κύριο Σκρέκα δεν τον ακούσατε καθόλου. Ορίστε. Τον κύριο Σκρέκα δεν τον ακούσατε. Όχι, μπαίνει για τον κύριο Στυλιανίδη. Όχι, και τον κύριο Σκρέκα δεν τον ακούσατε. Για πρώτη φορά είπε ο κύριος Στυλιανίδης. Δεν διαφωνώ με αυτά για πρώτη φορά το είπε και ο κύριος. Δεν διαφωνώ με αυτά που πάντως η Ομόνοια έχει επιτευχθεί, όπως διάλειμμα, ελάτε. Η Ομόνοια στον πληθυσμό της Ελλάδος. Ελάτε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε λίγο μετά τις 9.30. Πάμε στον κύριο Μπαλάφα να απαντήσει σε όλα αυτά που έχουν ακουστεί. Ορίστε, κύριε Μπαλάφα. Το κεντρικό, η κεντρική πολιτική επισήμανση απέναντί σας είναι ότι για πρώτη φορά υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου να αποτρέψουμε την ασύμμετρη απειλή της μαζικής εισβολής. Ότι το 2015 κοιτάγαμε τα άστρα. Λοιπόν, εγώ όπως είπε και ο κύριος Στυλιανίδης, δεν ξύνουμε τα νύχια μας να βρούμε διαφορές ή να κάνουμε συγκρίσεις με το παρελθόν πριν από 5-6 χρόνια που νομίζω και να την κάνουμε δεν θα προβεί προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης δεξιάς, σας διαβεβαιώ. Γιατί εν πάση τόσο ήταν μια κατάσταση
υπό έλεγχο, ενώ τώρα είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση συνολικά μιλώντας. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου τρεις παρατηρήσεις πολύ σύντομες. Η πρώτη, προφανώς το κράτος και όχι αυτόκλητοι προστάτες προστατεύουν τα σύνορα και φυλάσσουν τα σύνορα της πατρίδας μας. Τελεία, παύλα. Οι τρόποι είναι τέτοιοι που συνιστούν αποφασιστικότητα φυσικά, θέληση, ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση και όχι επικίνδυνες, οποιασδήποτε επικίνδυνες ενέργειες για τη φύλαξη του κράτους. Όμως, ταυτόχρονα, χρειάζεται στα νησιά, που είναι το παράλληλο μέτωπο, να υπάρξει, το λέω τώρα λοιπόν να ακουστεί καθαρά, μια αποσυμφόρηση των νησιών. Και μου κάνει εντύπωση ότι μετά από μια σύσκεψη που έγινε την Παρασκευή, στις 28 του μήνα, με τους τοπικούς άρχοντες των νησιών, αμέσως μετά τη σύσκεψη, ανηγγέλθη ότι θα υπάρξει μια πρώτη αποσυμφόρηση και θα φύγουν από τα νησιά πρώτον όσοι έχουν ήδη πάρει άσυλο και δεύτερο όσοι μένουν τουλάχιστον 15 μήνες στα νησιά. Αυτό εγκατελείφθη τις επόμενες μέρες από Παρασκευή μέχρι Τρίτη έχει εγκαταληφθεί. Άκουγα προηγούμενο τον κύριο Γεωργιάδη, άλλα πράγματα έλεγε. Σε κάθε περίπτωση, 20.000 μπορούν με όλους τους νόμους και τους προφήτες νόμιμα κλπ. Να φύγουν από τα νησιά σήμερα. 20.000. 20.000 να φύγουν, να έρθουν ενδοχώρα και να υπάρχει μια διασπορά αναλογική για να μπορέσει. Τα νησιά βουλιάζουν. Οι οποίοι μετά. Πώς θα επιστρέψουν αυτοί μετά, παρακαλώ, τι θα γίνει. Αυτούς που θα μπουν στην ενδοχώρα. Τι πράγμα. Γιατί σας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι με αυτό πάλι, το οποίο συμφωνήσατε. Ένα λεπτό, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Για εκείνους που πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο μέρος από αυτούς που είναι στα νησιά. Προσέξτε. Μπορεί να φύγουν. Στα νησιά ήδη είναι ένα μέρος το οποίο έχει πάρει άσυλο. Αυτό πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει. Επίσης, για τους υπόλοιπους σας ρωτώ. Τους υπόλοιπους λοιπόν θα δούμε τις ερμηνείες εκείνες. Σας λέω λοιπόν ότι ο ΙΕ, η ύπατη αρμοστή για τους πρόσφυγες του ΟΗΕ, λέει ότι 20.000 μπορούν και πρέπει να φύγουν από τα νησιά. Πρέπει να φύγουν. Μην γινόμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως όταν τα νησιά βουλιάζουν και γίνονται αυτά που γίνονται με τα μάτια κλπ. Πρέπει να φύγουν, να υπάρξει αποσυμφόρηση των νησιών. Εξάλλου, γιατί μετά την Παρασκευή, τη σύσκεψη με τους τοπικούς άρχοντες που είχαν έρθει από τα νησιά, μίλησε να φύγουν όσοι έχουν πάρει ήδη άσυλο και όσοι βρίσκονται εκεί ήδη 14 μήνες. Μας δουλεύουνε. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Και διάλογος με τους νησιώτες. Διάλογος. Όχι μάτ. Όχι μάτ με τους νησιώτες. Το δεύτερο, με συγχωρείτε, που δεν βγήκε καθόλου σήμερα, είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Ωραίο είναι να έρχονται οι ηθήνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλά κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και πάει στα διάφορα μέτωπα, είτε στα νησιά είτε στον Εύρο. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν εκδηλώνεται κανενός είδους ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και το εντυπωσιακό είναι ότι θα έπρεπε, πιστεύω, πιο αποφασιστικά η κυβέρνηση. Και εκεί θα χρειαζόταν αυτή η εθνική συνεννόηση, που λέμε. Να έχει όλο το πολιτικό φάσμα μαζί του στο ζήτημα αυτό, κύριε Μητσοτάκης, να πιέσει την Ευρώπη για κυρώσεις προς την Τουρκία και κυρώσεις προς εκείνους σε εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες που δεν δέχονται να πάρουν ούτε έναν αριθμό, έναν πρόσφυγα. Να εκφραστεί δηλαδή με αυτόν τον τρόπο η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και τρίτον, επαναλαμβάνω, εμείς είμαστε διατεθειμένοι και δεν είναι σχήμα λόγου, το εννοούμε, να βάλουμε πλάτη σε αυτά τα ζητήματα με κάποιες στοιχειώδεις προϋποθέσεις. Θα σταματήσουν τα ΜΑΤ, θα σταματήσουν οι φυλακές στα νησιά και μια συνεννόηση με τους νησιώτες και το πολιτικό, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών να γίνει μια συνεννόηση. Παρακαλώ. Θα το περιέγραφα με μία φράση, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2015. Ακούσετε τώρα τι έχει αλλάξει. Πρώτον, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκάθαρα δήλωσε απερίφραστα ότι όποιος μπει παράνομα στη χώρα θα επιστρέψει πίσω από εκεί που ήρθε. Να τελειώσει, να γίνει κατανοητό σε αυτούς. Εμείς δεν θέλουμε παράνομους μετανάστες να εισέλθουν στον ελλαδικό χώρο. Και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας μέσα από την νομιμότητα, με τα εργαλεία που έχουμε, να προασπίσουμε τα σύνορά μας, φυσικά πάντα σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δυστυχώς δεν μπορεί να το καταλάβει η αντιπολίτευση και δεν βοηθάει σε αυτό που συμφωνούν όλοι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Τι λέει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων? Λέει, προστατεύσε τα σύνορα. Σε κάθε ευκαιρία βλέπετε ότι οι ίδιοι οι πολίτες, όπως πολύ καλά είπε ο κ. Σολιανίδης, έρχονται να υποστηρίξουν τις αστυνομικές δυνάμεις και το στρατό, να τον υποστηρίξουν για να προστατεύσει τα σύνορά μας. Αυτό πρέπει να γίνει μάθημα σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις για να έρθουν και να συμβάλλουν και αυτοί στην προστασία της εθνικής μας ακεραιότητας. Τώρα για τα νησιά, να τελειώσει αυτή η σωρία. Φυσικά και θα φύγουν όσοι έχουν πάρει άσυλο. Σε όσους έχει εγκριθεί
και έχει δικαστεί, εκδικαστεί και έχουν πάρει άσυλο, σταδιακά θα φύγουν από τα νησιά και θα μοιραστούν στην υπόλοιπη ενδοχώρα και να δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Η Ευρώπη αργεί, πάντα αργούν τα αντανακλαστικά της. Βλέπετε όμως ότι οι διπλωματικές προσπάθειες του κυρίου Μητσοτάκη αποδίδουν. Σήμερα έχουμε τρεις προέδρους. Έχουμε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την πρόεδρο. Έχουμε του Κοινοβουλίου τον πρόεδρο και της Κομισιόν να είναι εδώ και να πάνε να δουν οι ίδιοι σώμαση τι γίνεται στα ελληνικά σύνορα. Επιτέλους, εγώ συμφωνώ, πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν και να ομονήσουν. Αλλά κύριε Μπαλάφα, σας παρακαλώ πολύ, επιτέλους, ξεχάστε το 15 εσείς. Εμείς δεν επαναφέρουμε το 2015. Το 2015 ξέρετε τι έχει γίνει ο ελληνικός λαός. Είδε τι έγινε και προς Θεού να μην επαναληφθεί. Ξεχάστε το 2015. Ναι, δεν δουλεύετε σωστά. Σήμερα έχουμε αναστολή ασύλου. Πολύ σύντομα, θα υπάρξει η ΠΝΠ, θα υπάρξει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Επικαλούμαστε τις διεθνείς συνθήκες. Αναστέλουμε για ένα μήνα το άσυλο. Όσοι μπαίνουν μέσα θα επιστρέψουν πίσω. Γιατί χωρίς να εκδικαστεί το ασυλό του. Παρακαλώ πολύ να το καταγίνει η κατανοητή και να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Ακούστε έναν άνθρωπο που κάνει περιπολίες με την ποταμό Βαρκάκου στον Εύρο, στο Δέλτα. Είναι ο Θανάσιος Καμιλάρης. Καλημέρα, κύριε Καμιλάρη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τώρα, πώς έχει η κατάσταση πάνω? Έχουν εκτονωθεί τα πράγματα? Υπάρχει μερική υποχώρηση? Κοιτάξτε να δείτε, από εδώ από το κομμάτι που είμαστε εμείς, στο νοτιότερο κομμάτι του Εύρου. Είναι στρατός. Όχι, είναι. Αυτοκλητός. Έχουν φύγει ο κόσμος, τους έχει πάρει από τη μεριά της Τουρκίας. Τους κουβαλούσαν από χτες. Με οποιοδήποτε μέσο ήταν δυνατό, δηλαδή είτε ήταν με λεωφορεία που βλέπαμε μπροστά μας, είτε ήταν με φορτηγά, χωματουργικά φορτηγά, ανταλίκες. Ερχόταν και πέρανε κόσμο από εδώ από το κομμάτι του Δέλτα του Εύρου και τους ανεβάζανε βορειότερα προς την περιοχή των Φερών, του Πόρου και πιο πάνω. Η κατάσταση μπροστά στα σύνορα, στο σημείο αυτό που μιλάμε τώρα, στην περιοχή των Φερών, έχει πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι όλοι εμείς εδώ οι ντόπιοι έχουμε γίνει μια ανθρώπινη αλυσίδα και δεν αφήνουμε να περάσει ούτε κουνούπι. Εχθές το βράδυ γίνανε πολλές προσπάθειες από πολλούς λαθρομετανάστες να περάσουν, λαθροεισβολείς. Δεν πέρασε, δεν κατάφερε να περάσει κανείς πραγματικά όμως, ούτε ένας, από το κομμάτι αυτό που συζητάμε. Τώρα για πιο πάνω, πιο βόρεια δεν γνωρίζω να σας απαντήσω. Και εμείς είμαστε εδώ μαζί με το στρατό, έχουμε γίνει ένα και δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσει ούτε ένας άνθρωπος. Ευχαριστούμε, κύριε Καμιλάρη. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Τώρα λέτε για τους αυτόκλητους. Εγώ είπα το εξής, να πω κάτι. Δεν έχουν πάρει τα όπλα. Ένα λεπτό. Συνδράμουν το έργο. Οι ένοπλες δυνάμεις και η αστυνομία μας έχουν όλη τη δυνατότητα να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνει το κράτος. Πέρα από αυτό όμως, να είμαστε λίγο προσεκτικοί και συγκεκριμένοι. Πιστεύει κανείς ότι κινδυνεύει η εθνική μας ακεραιότητα? Πιστεύετε πως όχι? Όχι, βέβαια. Δεν κινδυνεύει. Όχι. Η εθνική μας ακεραιότητα. Μια χαρά είναι όλα τα πράγματα. Εθνική μας ακεραιότητα. Να η εθνική μας ακεραιότητα. Να μπουν όλοι. Αν κινδυνεύει, κινδυνεύει από το να χαρακτηρίζουν ορισμένοι τους νησιώτες μας, το Βορείο Αιγαίο, τους ακρίτες μας, τουρκόσπορους. Τι σχέση από έχει αυτό? Μα τι λέτε τώρα? Ποιος θα λέει αυτά τα πράγματα? Κανείς δεν κινδυνεύει η εθνική μας ακεραιότητα. Ποιος θα λέει αυτά τα πράγματα? Δόξα τω Θεώ. Μα είναι δυνατόν να φέρει αυτά τα πράγματα? Είναι εξασφαλισμένη. Υπάρχουν τα γεγονότα και οι εκκλησιασμοί. Προς Θεού, προς Θεού. Θα ακεραιότητα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με την εκστρατεία του Open για την... Για την οδική ασφάλεια. Εκστρατεία, μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης του Open και της Ευρωπαϊκής Πίστης, η οποία ολοκληρώνεται με μια σειρά ομιλιών σε μαθητές που έχει και στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν από λίγες μέρες οργανώθηκε μια τέτοια ομιλία στους μαθητές της των εκπαιδευτηρίων νέα γενιά. Ζηρίδη. Οδική ασφάλεια, κύριε Μπαλάφα. Να ξέρουμε πώς οδηγούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ραντεβού αύριο, ακριβώς στις 7. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Η τήρηση των κανόνων ασφαλείας και ο σεβασμός στους υπόλοιπους οδηγούς και πεζούς ήταν το κύριο θέμα συζήτησης των μαθητών Λυκείου των εκπαιδευτηρίων Νέα Γενιά Ζηρίδη με ειδικούς σε θέματα οδικής ασφάλειας. Η μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης του Open και της Ευρωπαϊκής Πίστης για την ασφαλή οδήγηση ολοκληρώνεται με μια σειρά ομιλιών του Ινστιτούτου Πάνος Μιλωνάς και της Ελληνικής Αστυνομίας σε μαθητές. Οι ομιλητές τόνισαν τη σημασία του μαθήματος της οδικής ασφάλειας στα σχολεία με στόχο την ευαισθητοποίηση
των μαθητών, όπου και αποτελούν την νέα γενιά οδηγών. Η ουσιαστική αντιμετώπιση του ζητήματος της οδικής ασφάλειας είναι εδώ. Είναι στα σχολεία, είναι στα παιδιά μας. Και θεωρώ ότι θα πρέπει η οδική ασφάλεια να μπει ως μάθημα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο. Γιατί όταν παρεμβαίνει η αστυνομία, τότε πλέον είναι αργά. Μέσα από βίντεο τα οποία παρουσίαζαν το πόσο λεπτή είναι η γραμμή μεταξύ ζωής και θανάτου, οι ομιλητές έδωσαν τροφή για σκέψη στους μαθητές προκειμένου να επεξεργάζονται σωστά και να αντιδρούν έγκαιρα σε ό,τι συμβαίνει στο δρόμο. Κανένας δεν είναι ευχαριστημένος από αυτό που βλέπει έξω στο δρόμο. Γι' αυτό και εμείς επικεντρώνουμε την προσπάθειά μας και στα παιδιά και στους μεγαλύτερους, προσπαθώντας να το αλλάξουμε αυτό. Το Open, αφού γκραζόμενο το μείζον θέμα της οδηγικής ασφάλειας, από τον περασμένο Νοέμβριο ανέλαβε με ευθύνη να ενημερώνει μέσω μονόλεπτων σποτ το τηλεοπτικό κοινό, προτρέποντάς το να βάζει πάνω απ' όλα τη ζωή. Φοράμε ζώνη και στο πίσω κάθισμα. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, ουσιαστικός αρρωγός ήταν η Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην κατηγορία της ασφάλισης οχημάτων. Ευχή όλων η αλλαγή νοοτροπίας των οδηγών να αποτελέσει μονόδρομο και όχι επιλογή, κυρίως για τις νέες γενιές οδηγών.